Γεια σας. Η σημερινή εκπομπή έχει εξελιχθεί σε κίτρινο τύπο, ατζέντα δηλαδή, γιατί έχει πάρα πολλά θέματα. Συνήθως από τη ζούγκλα βγάζουμε ένα θέμα ή το πολύ δύο και αυτά τα θέματα είναι συγγενή μεταξύ τους. Τα σημερινά δεν είναι, είναι ατζέντα γιατί έχουν προκύψει εντωμεταξύ λόγω επικαιρότητας αρκετά. Πολλά από αυτά θα τα δείτε και στην πρώτη σελίδα του ζούγκλα.gr, αλλά η αιτία της σημερινής εκπομπής ήταν τα γενώσιμα εξαιτίας ενός καθηγητή Πανεπιστημίου από τη Θεσσαλονίκη που μου στείλε μια πολύ ωραία επιστολή και μου έβαζε τις τιμές των φαρμάκων σε σχέση με τις άλλες των γενωσίμων μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών, όπου η Ελλάδα έχει τις υψηλότερες τιμές. Οι περισσότεροι, γιατί έκανα ένα τεστ, δεν ξέρετε τι είναι τα γενώσιμα. Τι σημαίνει γενώσιμα? Ακούτε γενώσιμα και δεν ξέρετε τι είναι αυτό το πράγμα. Να πούμε, κύριε καθηγητά, να έχω, είναι όλο γιατρούς εδώ μέσα και καθηγητές σήμερα. Να πούμε με δύο λόγια τι είναι τα γενώσιμα, τι είναι το γενώσιμο. Πολύ σύντομα, γιατί τώρα θα πάμε σε άλλα θέματα, αλλά αξίζει τον κόπο. Ο κύριος Σπαντιδέας είναι καθηγητής, παθολόγος, κλινικός φαρμακολόγος του Πανεπιστημίου Αθηνών. Με λίγα λόγια, γενώσιμο είναι ένα πιστό αντίγραφο του γνήσιου φαρμάκου. Του original. Original. Το οποίο κατασκευάζεται στη χώρα, όχι στη χώρα που ξεκίνησε το original, στην μπορεί να είναι ελβετικό το φάρμακο και να κατασκευάζεται στην Ελλάδα βάσει τη ίδια συνταγή. Έχει τις ίδιες ενέργειες, τις ίδιες διαδικασίες, τις ίδιες παρενέργειες και τις ίδιες ενέργειες στον ανθρώπινο οργανισμό, αρκεί να γίνεται από μια σωστή φαρμακευτική εταιρεία, έτσι δεν είναι? Σωστά. Ωραία. Και τα γενώσιμα, κυρίες και κύριοι, δημιουργήθηκαν εξαιτίας του ότι με αυτόν τον τρόπο κατόρθωναν να πάνε σε φτωχότερες χώρες φάρμακα για να εξυπηρετείται ο κόσμος, η υγεία των ανθρώπων. Λοιπόν, ακούστε λίγο. Βάσει τη επιστολή που μου έστειλε ο καθηγητής σας από τη Θεσσαλονίκη, καθηγητής, συνάδελφός σας, συγγνώμη, καθηγητής από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ο κύριος Αναστάσιος Κοβάτσης, μου λέει, αγαπητέ Μάκη, βάσει της τιμής της λίστας που έχω μπροστά μου, συγκρίνω τις τιμές μεταξύ Ελλάδας και Σουηδίας. Σουηδία, το τάδε φάρμακο, ο Μεμπραζόλη, ας πούμε, στην Ελλάδα πωλείται 15,3 ευρώ, στη Σουηδία 8,05. Η συμβασθανίνη στην Ελλάδα πωλείται 19,81 ευρώ, στη Σουηδία 7,07. Δεν γίνεται να υπάρχουν τόσο μεγάλες διαφορές. Δηλαδή, συγγνώμη, αντέχει η τσέπη του Έλληνα να είναι δύο και τρεις φορές παραπάνω ένα φάρμακο από ό,τι αυτή του Σουηδού, με τόσο καλύτερους μισθούς, με τέτοιο σύστημα υγείας και όμως όλα αυτά τα οποία, εν πάση περιπτώσει, συνεπάγεται η τιμή ενός φαρμάκου? Πώς είναι, γιατί βγαίνει λοιπόν ο κύριος Γεωργιάδης και λέει θα πατάξω τη γλεψιά, την αθλειότητα? Μάλιστα σήμερα, επειδή τον πήρα για άλλο θέμα το οποίο ακολουθεί, μου είπε όχι, το ξέρω το θέμα, θα έχω να σου πω, δεν τον βρήκαμε. Και ένα σύμβουλός του, ο οποίος επρόκειτο να έρθει σήμερα εδώ, τι μας είπε από το κοντρόλ, αν θέλετε να επαναλάβετε τι είπε ο σύμβουλος του κύριου Γεωργιάδη? Ότι έχει να πάει σε τζαζ θεατρική παράσταση. Είχε κλείσει να έρθει εδώ. Και μετά μας είπε ο σύμβουλος του υπουργού ότι θα πάει σε τζαζ θεατρική παράσταση. Άντε, βγάλετε εσείς τώρα συμπέρασμα. Πάντως θέλω να πω κάτι. Όχι, να μην πείτε τώρα τίποτα. Γιατί δεν θέλω είναι να πάω... αυτό που γράφει ο καθηγητής είναι λάθος, γιατί υπάρχουν ακριβώς και τα αντίθετα. Υπάρχουν τιμές στην Ελλάδα οι οποίες είναι χαμηλότερες από την Αυστρία. Και έχω προσωπική άποψη. Με... δηλαδή δεν είναι πέρα. Δεν είναι ακριβώς ισχυρή. Αυτά που είναι σωστά. Και αν θέλετε, κάνουν υπερκέρδη οι Έλληνες και πολλοί άλλοι φαρμακοβιομηχανικοί. Εντάξει, αν ένα φάρμακο το οποίο δεν μου είναι χρήσιμο και επιλεκτικά μπορώ να το πάρω και δεν, συνήθως δεν το χρησιμοποιώ, μου το βάλετε πολύ φθηνά, και εκείνο το οποίο είναι αναγκαίο για την επιβίωσή μου το βάλετε τρεις φορές επάνω, ευχαριστώ πολύ. Αυτό το ξέρω και εγώ το κόλπο. Το 90% των γενωσίμων στην Ελλάδα είναι πολύ ακριβότερα από το μέσο όρο των φαρμάκων που κυκλοφορούν στην Ευρώπη. Ευχαριστώ πολύ, κύριε καθηγητά. Δεν χρειάζεται εγώ να συμπληρώσω κάτι. Δεν καταλαβαίνω λοιπόν γιατί. Δεν καταλαβαίνω λοιπόν όταν ο καθηγητής φαρμακολογίας βγαίνει και λέει αυτά τα πράγματα. Είναι ένα μάθημα που το έδωσα στο Πανεπιστήμιο όταν έκανα ιατρική και του σέβομαι πολύ. Μάθημα, πολύ. Η ανατομία ήταν πιο δύσκολη τότε στους καιρούς μας, γιατί υπήρχε ένας τρελός που δεν έδινε ποτέ το μάθημα σε κανέναν. Και αυτός λοιπόν, ο περιβόητος νόμος. Κάντε μου τη χάρη να σας πω κάτι. Για τις τρεις φτηνότερες τιμές και παίρνουμε το μέσο όρο, μόνο αν δεν ξέρουν αριθμητική μπορεί να γίνει. Δεν πειράζει. Δεν θέλω να, θέλω να το κουβεντιάσω. Δεν είναι αυτό το πρώτο μας θέμα. Θέλω να σας πω λοιπόν ότι σήμερα είναι εδώ ο Βασίλης Πρεμικύρης, μέλος Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Θανάσης Παπαχριστόπουλος, γιατρός και στέλεχος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων.
Να πω κάτι. Δεν λέω τίποτα. Γιατί να πω κάτι, να σας βουτήξω πάλι να αρχίσουμε τα ίδια. Από τον Πασόκ στο Αβραμόπουλο, από τον Αβραμόπουλο, δεν θυμάμαι και πώς λεγόταν το κόμμα τότε. Από τον Αβραμόπουλο στη Νέα Δημοκρατία, από την Νέα Δημοκρατία στους ανεξάρτητους Έλληνες. Κοιτάξτε. Γιατί δεν τους γυρίσατε όλους στην πλάτη αυτής της αρχής. Γιατί. Τώρα με προκαλείτε και δεν θέλω δηλαδή να καλά, κοντραριστούμε. Καλά, να μου το πείτε μετά. Να κοντραριστούμε πρωί-πρωί. Ας θεωρηθεί η ερώτηση γενώσιμο. Θα ξαναπατήσω. Εγώ στα 50 τετραγωνικά, εμένα στα 50 τετραγωνικά μένω, κύριε Τριανταφυλόπουλε, και ζω με το μισθό μου. Αυτό δεν λέει κάποιοι άλλοι λέει πολλά. Κάποιοι άλλοι μετακομίσανε και μάλιστα με αδιαφανή τρόπο. Δεν έχω να απολογηθώ για τίποτα και το λέω ευθέως. Εγώ καλέ δεν έχω να απολογηθώ. Άλλοι να απολογηθούν, εγώ όχι. Εκτιμώ το ιατρικό σου έργο πάρα πολύ, εδώ και χρόνια, το λέω δημόσια, τον κοινωνικό του χαρακτήρα και τη συμπεριφορά σου, αλλά ο τρόπος των πολιτικών σου ελιγμών... Μια ολοσέλιδη επιστολή στο γραφείο του Κώστα Σιμίτη το 1998, που κάνουν όλοι ότι δεν ξέρανε τι έκανε ο Κάντας και ο κάθε Κάντας, μπορεί να σας πει, είναι δημοσιευμένη στον Ελεύθερο Τύπο, όπου μιλάω για αυτά που μαθαίνει ο κόσμος σήμερα. Ωραία. Έχω πάρει διαζύγιο με τη διαφθορά, κύριε Τριανταφυλόπουλε, απλά ελληνικά μιλάω. Δεν αντέχω. Ωραία. Και δεν αντέχω, το λέω ευθέως και για σήμερα, όχι, ναι, έφυγα το 1998. Από το Πασόκ. Αλλά θέλω να πω το εξής. Ένα απλό μέλος ήμουν. Από το Πασόκ. Δεν είχα ποτέ κομματική. Άλλο, δεν με αφήνει να ρωτήσω. Έχει σημασία. Δεν έχει τίποτα σημασία. 2 εκατομμύρια μέλη είχε το Πασόκ. Ένα από αυτά ήμουν και εγώ. Είναι έγκλημα. Σημασία έχει ότι είστε έντιμο. Και σηκώθηκα και έφυγα. Σημασία έχει ότι είστε ένα έντιμο άνθρωπο. Εγώ το λέω δημόσια. Ευχαριστώ. Βοηθάτε πολύ κόσμο, αμυστή. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Το κοινωνικό έργο, γι' αυτό το κοινωνικό έργο. Αλλά όμως, γιατί δεν μείνατε στα 60 τετραγωνικά σας ή λίγο πιο αριστερά και πήγατε δεξιότερα από τα 60 τετραγωνικά. Ας πούμε, υπήρχε και ο ΣΥΡΙΖΑ. Μισό λεπτό, είστε απολύτως κθήτωρας της αλήθειας, γιατί εγώ πιστεύω ότι ο Κώστας ο Καραμαλής σε προσωπικό επίπεδο ήταν έντιμος πολιτικός. Ο Κώστας ο Καραμαλής, δεν λέω για το περιβάλλον, για τον Κώστα τον Καραμαλή. Θέλετε να πείτε ότι παρασύρθηκα. Η εποχή Σιμίτη είναι σημαντικό. Τότε που όλοι εδώ στην Ελλάδα. Ήταν η χρυσή εποχή της ευδαιμονίας. Να μην τον δουλεύετε. Αν έφυγε η εποχή της ευδαιμονίας. Όχι, μην πάμε να δουλέψει κανένας, κύριε Τριανταφυλόπουλε. Μην προβοκάρετε. Λοιπόν, ακούστε κάτι. Δεν αισθάνομαι ανήλικος να απολογηθώ για τίποτα. Εγώ σας ρώτησα γιατί δεν πήγατε αριστερότερα και πήγατε δεξιότερα. Για ποια αριστερά μιλάμε, πείτε μου. Γιατί εγώ τους αγαπάω τους αριστερούς. Τον κύριο που έχει τα αριστερά σας. Εγώ αγαπάω τους αριστερούς. Αριστερά σας. Αλλά σας λέω το εξής. Όταν μιλάμε για καλή παιδεία, κάνουμε αναφορά στη Φιλανδία. Όταν κάνουμε για καλές εργασιακές σχέσεις, κάνουμε αναφορά στην Ολλανδία. Όταν μιλάμε για κοινωνικό σύστημα, μιλάμε για τη Δανία. Καμία από αυτές τις χώρες δεν είναι καπιταλιστική. Έχουν φοβερό κοινωνικό κράτος και κανόνες στην αγορά. Αυτό πρεσβεύω. Αν κάποιοι το ξεχάσανε στη Νέα Δημοκρατία, πρόβλημά τους. Και αυτό θέλω εγώ για τη χώρα μου και είμαι ξεκάθαρος. Δεν έχω να απολογηθώ για τίποτα. Social υπερβολές και τέτοια, γιατί σέβομαι όλα τα κόμματα. Λέγαμε όλοι στα 25-26 μας. Τους σέβομαι, τους αγαπάω. Πιστεύουν ότι έχω το ηθικό πλεονέκτημα, το έχουν αυτοί οι άνθρωποι και το σέβομαι αυτό. Όταν δεν πηγαίνεις. Αλλά πιστεύω ότι δεν είναι προσαρμοσμένοι. Ωραία, όταν δεν πηγαίνεις με αυτό που αγαπάς, είσαι μαζοχιστής. Αγαπάτε την αριστερά, αλλά πηγαίνετε με τη δεξιά. Αυτό είναι πολιτικός μαζοχισμός. Ο κοινωνικός φιλελευθερισμός που επικρατεί σε αυτές τις μικρές χώρες, που είναι παράδειγμα για όλο τον κόσμο, ήταν και είναι πάντα η ιδεολογία μου. Αν είναι έγκλημα αυτό, καταδικάστε. Ποιο είναι το μεγάλο πλεονέκτημα που βρίσκεται στο πάνω καμένο των αρχηγών του κόμματός σας και ως ανεξάρτητους Έλληνες και πήγατε εκεί. Να απαντήσω. Ναι. Εμένα μου αρέσει που ο Καμένος συγκρούεται ευθέως με τη διαπλοκή. Είναι ο μόνος που ανέφερε το όνομα του Ψυχάρη μέσα στη Βουλή, το όνομα του Μπόμπαλα μέσα στη Βουλή, το όνομα του ίδιου του Προέδρου της Τράπεζας της Ελλάδος του Προβόπουλου μέσα στη Βουλή. Και χαίρομαι. Και είναι ο ίδιος που τον είχα ακούσει να μιλάει ευθέως για τον Σοκράτη τον Κόκαλιο, τα τάσκαζε φοβέρα και τα πλάκωνε σκλαβιά το 2002. Με τον Μακαρίτη τον Νίκο τον Κακαουνάκη, με τον οποίο αργότερα γίνανε φίλοι. Ο μόνος. Αυτά θυμάμαι εγώ από τον Παναγιώτη τον Καμένο. Μάλιστα. Και δεν νομίζω να υπάρχει άλλος πολιτικός αρχηγός που να μην έχει, έχει προσπάθεια να φάει τόνους λάσπη, που πάλεψε για τις κουριές του κυρίου Μπόμπολα, που μίλησε για τα διόδια του Μπόμπολα, που με ρωτάτε και σας απαντάω. Πιστεύω, ειλικρινά, αρχή ανδραδείκνηση. Πιστεύω ότι είναι καθαρό άτομο. Αυτό πιστεύω. Αυτά τα έκανε το 2. Γιατί δεν πήγατε το 2 κοντά του που ήταν γι' αυτό στη Νέα Δημοκρατία από τότε να είστε μονιασμένοι, αγαπημένοι. Ο Παναγιώτης έφυγε από τη Νέα Δημοκρατία το 9. Δεν τα ξέρετε καλά. Και μάλιστα τον λιδωρήσανε όλοι όταν μίλαγε ο Παναγιώτης ο Καμένος για το θέμα του Γρυβαία.
και του δικηγόρου του Αντρίκου του Παπανδρέου. Για τον Κόκαλο που είπατε το 2. Εντάξει. Μα πιστεύω ήταν και αυτό στην Ελλάδα. Το 2 που ήσασταν εσείς στο κόμμα που στήριζε τον Κόκαλο. Κάντε λάθος, εγώ το 4. Ήσταν στο Πασόκ τότε. Ναι, και έφυγα, σας λέω, είχα φύγει το 2, είχα φύγει, δεν καταλάβατε καλά. Ωμένα, το ξέρει ο φίλος μου Στάθης ο Τσουκαλός, ήμουν στη δάκια των γιατρών, εκλεγμένο στον Ευαγγελισμό. Το είχα φύγει από το 99. Αλλά τώρα δεν είναι το προσωπικό το θέμα και δεν είναι. Μ' άρεσε όλη αυτή η διαδρομή πάντως, γιατί δείχνει την σύγχυση, την πολιτική σύγχυση των Ελλήνων αυτή την περίοδο. Εγώ δεν είμαι σε σύγχυση. Όλοι οι Έλληνες είναι, γιατί εσείς δεν είσαστε. Συγνώμη, δεν είμαι και σέβομαι το ΣΥΡΙΖΑ και το συνασπισμό, του σέβομαι. Έτσι. Εγώ μια μεταγραφή έκανα στη ζωή μου. Από το Κουκουέ πήγα στο συνασπισμό. Με 1000 βάσανα. Λίγο δεξιότερα. Έτσι, ναι, με 1000 βάσανα. Τώρα ποιο είναι δεξιό και ποιο είναι αριστερό να το συζητήσουμε. Αλλά υπάρχει μια ρευστή κατάσταση στην ελληνική κοινωνική πολιτική πραγματικότητα που αγγίζει τους πάντες. Μα καλοί μου άνθρωποι, αν ένας αριστερός λοιπόν και ένας σοσιαλιστής πηγαίνουν πιο δεξιά, οι δεξιοί πού θα πάνε, πού θα βρουν χώρο. Υπάρχουν ταμπέλες, κύριε Τριανταφυλόπουλε. Μένουν στη θέση τους. Δεν υπάρχουν ταμπέλες. Υπάρχει προσωπικό παράδειγμα και σας το λέω ευθέως. Εγώ ζω σαν αριστερός. Κάποιοι έχουν την ταμπέλα του αριστερού. Εγώ ζω σαν αριστερός. Στο Τέξας πήγαινα όταν ήμουν φοιτητής, εκεί πηγαίνω κάθε μέρα και τρώω και πληρώνω 10 ευρώ το πιο ακριβό φαγητό. Μιλάτε Τέξας για τον τρομάξο, ότι γύρισε. Τι να κάνω τώρα. Γύρισε. Απολογηθώ. Ο ΣΥΡΙΖΑ και νόμιζε ότι θα πείτε τίποτα για τον Τσίπρα. Λοιπόν, σας παρακαλώ. Αφήστε τα αυτά. Λοιπόν, έχουμε τον κύριο Νίκο Μπαφαλούκα, γιατρό τέλεχο Δημιουργία Ξανά. Καλησπέρα σας. Κόμματος Δημιουργία Ξανά. Τη Ματίνα Παγώνη, πρόεδρο της ΕΝΑΠ. Καλησπέρα. Τον κύριο Σπαντιδέα, τον καθηγητή, παθολόγο, κλινικό φαρμακολόγο Πανεπιστημίου Αθηνών. Τον κύριο Ελευθέριο Μιλιόπουλο, διδάκτορα του Πανεπιστημίου Αθηνών, παθολόγο ανατόμο. Μια νεκροψία χρειάζονται όλοι αυτοί. Το Θοδωρή. Εκεί θα τα μάθουμε όλα. Έτσι, πριν βρωμίσει το πτώμα. Το Θοδωρή Γιάννα, διοικητή του νοσοκομείου Ελπής. Καλησπέρα. Και τον κύριο Γιάννη Κεχρή, διευθυντή τη ΜΕΘ στο Ιάσιο. Και υποψήφιο δήμαρχο Παπάγου Χολαργού. Ναι. Ακριβώς. Στην παλιά μου γειτονιά. Παλιά γειτονιά. Βέβαια. Όχι, παλιά έχω σπίτι ακόμα και μένει ο γιος μου τώρα. Σοβαρά, δεν το ήξερα. Το Στέφανο Κοκολογιάννη, που σε λίγο θα τον έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή. Τον έχουμε. Λοιπόν, τον θυμάστε όσοι παρακολουθούστε reality, είναι από την νικητής εκπομπής Mission. Και από την αριστερή πτέρυγα έχουμε την κυρία Δάφνη Λιοπούλου, μητέρα του Παναγιώτη Λιοπούλου, βουλευτή της Χρυσής Αυγής. Και προφυλακισμένου. Ορίστε. Και προφυλακισμένου. Ναι, ναι. Τον Στάθη Τσούκαλο, γιατρό γραμματέα του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, τον Δημήτρη Τσαγκάρη, φαροτεχνικό, τον Φώτη Γνατίου, δημοσιογράφο υγείας, πρώην αντιπρόεδρο του νοσοκομείου Παίδων Αγία Σοφία, και τον δήμαρχο Πεντέλη, τον κύριο Δημήτρη Στεργίου. Καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε δήμαρχε. Λοιπόν, να πω κάτι τώρα. Κύριε Κοκολογιάννη. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Εγώ τα reality δεν τα παρακολουθούσα πάρα πολύ, αλλά έτυχε να σας δω μία μέρα. Και σήμερα με έκπληξη διάβασα ότι ήταν βαριές οι ποινές από το δικαστήριο. Σε εσάς έδωσαν 14 χρόνια με αναστολή μέχρι το εφετείο, βέβαια. Ναι. Για το φόνο δύο ανθρώπων. Και εγώ δεν κατηγορούμε, κύριε Τριανταφυλόπουλο, για το φόνο. Όχι, δεν κατηγορήστε για το φόνο. Κατηγορήστε εγώ για προσωπικά. Όμως. Ναι. Εγώ κατηγορήθηκα για απόπειρα ανθρωποκτονίας με κάποιον άλλο αδερφό, γιατί ξέρετε, όταν μπούμε διαδικασία και κάποιος χάσει τον άνθρωπό του, λογικό είναι να θέλει να μπερδέψει όλους τους υπόλοιπους για να εξισώσει ίσως τον πόνο του. Ναι. Όμως θεωρώ ότι κάπου υπάρχει και το δίκαιο και το άδικο, έτσι. Σωστό. Και σαφώς πρέπει να αντιμετωπίζονται όλοι με δικαιοσύνη και αντικειμενικά. Και σαφώς να πληρώνω για αυτά που κάνουν, όχι για αυτά που δεν κάνανε. Σωστό. Αυτά που λέτε. Εν πάση περιπτώσει, η ποινή που έδωσε το δικαστήριο σε μένα θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ άδικη. Όπως επίσης θεωρώ ότι είναι και άδικη και στον αδερφό μου. Θα σας πω μόνο το εξής. Ότι ασκήθηκε απίστευτη πίεση και τρομοκρατία σε όλο το σύνολο του δικαστηρίου καθ' όλη τη διάρκεια της δίκης. Δηλαδή φανταστείτε ότι
χρειάστηκε να επέμβει όλη η αστυνομική αρχή του νομού Λαστιού και Ηρακλείου για να σταματήσει κάποια στιγμή τους γενείς των θυμάτων. Συγγνώμη, αλλά ο αδερφός σας, ο Κρεοπόλης Γεώργιος Κοκολογιάννης, μάλιστα, το καλοκαίρι του 2011, σύμφωνα με το κατηγορητήριο εδώ, πυροβόλησε και σκότωσε στην περιοχή του προφήτη Ηλία στο Ηράκλειο Κρήτη, τον Πρίαμο Ξηδά και τον Μανώλη Σταυρουλάκη. Βεβαίως. Έχασαν δύο άνθρωποι τη ζωή τους. Δηλαδή, δεν έπρεπε ο αδερφός σας να δικαστεί, να καταδικαστεί. Ωραία. Θα σας πω το εξής, κύριε Τριανταφυλόπουλε. Θα σας πω το εξής και μετά θα μιλήσουμε για μένα. Μια ισόβια, σύμφωνα με το γράμμα του νόμου, μπορεί να την βάλει ένα δικαστήριο σε ένα άνθρωπο, σε ένα ληστή που πάει μέσα σε μια τράπεζα και ληστεύει μια τράπεζα και επειδή ο τραπεζικός υπάλληλος καθυστερεί να του δώσει τα λεφτά τον σκοτώνει, σε έναν άνθρωπο που βιάζει μια κοπέλα και τη σκοτώνει, σε έναν άνθρωπο που έχει μια χασισοφυτία ή πουλή ναρκωτικά, έρχεται σε εμπλακή με αστυνομικούς και σκοτώνει τους αστυνομικούς, σε έναν άνθρωπο που πάει να ληστέψει ένα γέρο μια γριούλα και τη σκοτώνει. Αλλά αδερφός μου τι έγινε, ναι, σαφώς και σκότωσε δύο ανθρώπους και σαφώς όλο αυτό μας έχει λυπήσει και εμάς περισσότερο από αυτούς. Γιατί θέλω να σας πω ότι μετά από 1,5 χρόνο, 19 μήνες, εγώ πρώτη φορά βγαίνω σε κανάλι εν αντιθέσει με τις συγγενείς τους που είναι καθημερινώς εδώ και 19 μήνες στα κανάλια και στις εφημερίδες. Σεβόμενος πάνω απ' όλα τη μνήμη των νεκρών και προπάντως σέβομαι και τη στέρηση της ελευθερίας του αδερφού μου, γιατί για μένα η στέρηση της ελευθερίας του αδερφού μου και η δικιά μου που ήμουν και εγώ προφυλακισμένος, θεωρείται και αυτό πένθος. Τι έγινε λοιπόν, ο αδερφός μου ήταν στο μαγαζί του, γιατί ρώσε ένα μαγαζί, ένα κρεοπωλείο. Δέχτηκε λοιπόν ένοπλη επίθεση από τον Πρίαμο Ξηδάκη μέσα στο ίδιο το μαγαζί. Τραυματίστηκε στα δυο του πόδια. Επίσης τραυμάτισε ο Ξηδάκης και το γιο του, του αδερφού μου, δηλαδή το αδερφιό μου, θανάσιμα στο κεφάλι, από θαύμαζι. Εντάξει. Και ο αδερφός μου απάντησε και αυτός για να αμυνθεί με ένα και μοναδικό πυροβολισμό. Ένα και μοναδικό. Έτυχε, αυτός ο πυροβολισμός, έτυχε να εξωστρακιστούν μερικά σκάλια, γιατί ήταν κινητικό το όπλο του, και σκότωσαν αυτόν τον άτυχο το Σταυρουλάκη. Ναι, αλλά όταν μιλάμε για ανθρώπινες ψυχές, δεν μπορούμε να λέμε με ένα σπάρο δύο τριγώνια. Αυτό που λέτε... Δεν, κοιτάξτε να δείτε, θα μπορούσε και ο αδερφός μου να έχει πεθάνει και ο ανιψιός μου. Σωστά. Το καταλαβαίνω αυτό. Και είναι πολύ λυπηρό, πολύ περισσότερο σε μια περιοχή... Κατά σύμπτωση ζει και δεν επικροτούμε όλο αυτό, ούτε όχι, χαιρόμαστε που έγινε. Εγώ αυτό ήθελα να ακουστεί από το στόμα σας. Διότι αυτό το υπέροχο νησί, που δεν έχει σημασία αν είναι στο Λασίθι ή στα Χανιά, στο Ηράκλειο ή στον Άγιο Νικόλαο, σημασία έχει ότι αυτό το υπέροχο νησί έχει ένα κακό χούι, έχουν οι άνθρωποι εκεί πέρα. Σώνει και καλά το κουμπούρι μαζί και στη χαρά και στη λύπη. Δεν είναι ωραίο αυτό το πράγμα. Δεν είναι ωραίο, σαφώς και δεν είναι ωραίο. Όταν όμως κάνεις τη δουλειά σου στο ίδιο στο μαγαζί, νομίζω ότι ποιος άνθρωπος θα μπορούσε να αντέξει. Δηλαδή εσείς κύριε Τριανταφυλόπουλε, απόψε που κάνετε εκεί την εκπομπή σας στο πλατό, πόσο πολύ θα αντέχατε αν εισέβαλε εκεί μέσα κάποιος, σας πυροβολούσε και πυροβολούσε θανάσιμα το ίδιο σας το παιδί. Πόσο πολύ θα κρατιόσασταν με το χέρι στην καρδιά. Είμαι ειλικρινής, καθόλου. Περισσότερο... Αυτό έκανε και ο Κακομοίρης ο αδερφός, γιατί Κακομοίρης πρόκειται. Ωραία. Το δικαστήριο προφανώς βγάζει κάποιες αποφάσεις με μια σοφία. Βεβαίως σέβομαι. Εμείς σεβόμαστε τις αποφάσεις του δικαστηρίου. Έτσι, για να αποφευθεί... Εν αντιθέσει με την απέναντι πλευρά που ακόμα και τώρα, με αυτές τις εξοντοτικές ποινές που έδωσε στον αδερφό μου και σε μένα, για ένα πράγμα που δεν έκανα, που δεν υπάρχει καν τραυματισμός για την υποτιθέμενη απόπειρα ανθρωποκτονίας από μένα, δεν υπάρχει καν τραυματισμός και δεν υπάρχουν καν αποδείξεις και καν ενδείξεις. Κύριε Κοκολογιάννη. Να μου δικαστήριο 14 χρόνια φυλάκιση, όταν ο παθόν ισχυρίζεται ότι εγώ και ο αδερφός μου, ένας άλλος μου αδερφός, για να μας διαλύσει όλους, ότι εγώ και ο αδερφός μου ο Σπύρος τον επιροβολήσαμε και αποδείχθηκε, γιατί ο αδερφός μου ο Σπύρος αθώος και ομόφωνα, αποδείχθηκε ότι ο αδερφός μου ο Σπύρος δεν είχε καμία συμμετοχή, δεν ήταν καν αυτομάτως. Δεν είναι μια κακοηθή συκοφαντία. Δηλαδή πρέπει να εξισώσουμε, εντάξει, ωραία, να πληρώσουμε. Αλλά
Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μπαίνουν και ανθρώποι που δεν φταίνε στη φυλακή. Εγώ ήμουν ένα χρόνο στη φυλακή. Οι οικογένειες αυτές κάψανε τα σπίτια μας. Μας μείνανε τα δάνεια. Τρομοκρατούν τους πάντες. Ακόμα και τώρα δεν μπορείτε να φανταστείτε τι έγινε. Μπορείτε να δείτε και στα ίντερνετ, στα κανάλια τι έγινε στο δικαστήριο. Έχω την εντύπωση ότι το δικαστήριο πρέπει να παίρνει αποφάσεις βάσει αντικειμενικότητας και εμείς θέλαμε απλά μια δίκαιη δίκη. Φωνάζαν απίστευτα, λέει μην τυχόν και κατεβείτε κάτω αν δεν του επιβάλλετε ισόβια. Να τη βάλετε φυλακή όλους. Εντάξει, δεν γίνεται. Να πληρώσουμε παιδιά. Αυτό που κάναμε όμως. Όχι αυτό που δεν κάναμε. Εντάξει. Και αυτοί κάνανε πολλά. Δεν έχουν τιμωρηθεί όμως καθόλου. Το... Και παρόλα τα αυτά είναι παραπονούμενοι ως προς τη δικαιοσύνη. Δηλαδή τι έπρεπε. Κύριε Κολογιάννη, ακούστε με. Ναι, είμαστε άνθρωποι κι εμείς. Ακούστε δεν είμαστε παιδιά κατώτερη Θεού. Καταλαβαίνω. Εμείς πήγαμε φαντάρι και εμείς υπηρετήσαμε σε ειδικές δυνάμεις και εμείς πληρώνουμε εφορία. Κύριε Κολογιάννη, ακούστε με λίγο. Ακούστε είμαι πολύ στενοχωρημένος και αδικημένος θεωρούμε. Δεν έρονται οι αμαρτίες των δικαστών και της δικαιοσύνης, οι οποίες είναι υπαρκτές και τουλάχιστον εγώ έχω ασχοληθεί πάρα πολύ με τέτοιου είδους παραδικαστικές περιπέτειες, αλλά συγκεκριμένη περίπτωση... Είναι για τα πλόπλαια, θα σας πω κάτι. Όχι, ακούστε με λίγο. Θα χαιρόμουν να αρχόσασταν να κάνετε μια έρευνα γύρω από την υπόθεση, γιατί εδώ υπάρχει πολύ ακούστε με μαφία. Λίγο. Ξέρω ότι υπάρχει μαφία, μόνο εκεί υπάρχει στη Λάρισα να δείτε, στον Πειραιά να δείτε τη μαφία, είχε στη Θεσσαλονίκη, ακούστε με λίγο. Και δεν λέω μαφία όσον αφορά τη δικαιοσύνη, ακούστε μαφία με λίγο. Γύρω από την υπόθεσή μας. Κάντε μου τη χάρη να με ακούσετε. Το πρωτόδικα ένα δικαστήριο πολλές φορές επιβάλλει κάποιες ποινές με σοφία. Δηλαδή, από το να έχουμε βεντέτες εκεί πέρα και να σκοτώνει ο ένας το συγγενής του άλλου, έβαλε κάποιες ποινές οι οποίες στο εφετείο θα εξεταστούν, πολύ πιθανό να είναι διαφορετικά τα πράγματα και να ηρεμήσουν τα πνεύματα, διότι πάντοτε στις περιοχές της δικιάς σας υπάρχει ο κίνδυνος της βεντέτας. Θα θέλατε να χυθεί κι άλλο αίμα, να μην σταματήσει αυτός ο κύκλος. Η επιθυμία μας είναι να σταματήσει εκεί. Έτσι. Πράγμα που δεν το ξεκινήσαμε εμείς. Κύριε Κοκολογιάννη, ακούστε κάτι. Από πού ξεκίνησε αυτή η ιστορία, ποια ήταν η αιτία? Από ουσιαστικά μηδαμινή, κύριε Τριανταφυλόπουλε, ένα τηλεφώνημα ήταν μεταξύ του αδερφού μου και του ξηδάκη του Θανόντα και από εκεί ξεκίνησε. Μας καθησυχάσανε εμάς ότι δεν θα υπάρξει συνέχεια και παρόλα αυτά οι συγγενείς του και ιδιαίτερα ο πατέρας του και ένας πρώτος του ξάδερφος τον οθήσανε να πάει στο μαγαζί του αδερφού μου για να του αποδείξει ποιος είναι το αφεντικό. Ωραία. Είναι έτσι. Το περιεχόμενο. Τα αφεντικά. Το περιεχόμενο. Τελειώσαν τα αφεντικά. Δεν υπάρχουν αφεντικά. Το περιεχόμενο. Υπάρχουν έξυπνοι άνθρωποι λογικοί. Δεν δικαιολογάται ένας άνθρωπος συνεσταλμένος, λογικός, από μόνος του να πάει σε ένα μαγαζί και να πυροβολεί κόσμο. Ωραία. Αυτό. Τέλος πάντων, είναι μια ιστορία, κύριε Τριανταφυλόπουλε, που θέλει ανάλυση και θα προτιμούσα να την κάναμε από κοντά κάποια στιγμή, ίσως να ερχόμουν και εκεί. Θα την κάνουμε και από κοντά. Το περιεχόμενο του τηλεφωνήματος ποιο ήταν, διότι δεν μπορεί από ένα απλό τηλεφώνημα να πάρετε τα όπλα και να σκοτώνετε ένα στον άλλον. Κοιτάξτε να δείτε. Δεν πήραμε τα όπλα και αναμετρηθήκαμε. Ήταν ένα τηλεφώνημα που υπήρξαν ύβρις από πλευράς του αδερφού μου ως προς τον Ξηδάκη, από πλευράς του Ξηδάκη ως προς τον αδερφό μου. Τι είχατε το διαφορές. Τι είχατε. Στο μαγαζί του να κόβει τα κρέατα του, να κάνει τη δουλειά του και ξαφνικά και ένοπλη επίθεση στο ίδιο το μαγαζί. Άλλο σας ερωτώ. Οι διαφορές σας ήταν οικονομικής φύσεως. Καμία διαφορά δεν είχαμε. Είχαμε και φιλικές σχέσεις, θα μπορούσα να πω. Καμία διαφορά δεν είχαμε μεταξύ μας. Τότε για ποιο ούτε λόγο. Ορίστε. Χωρίς να... μία διαφορά είχαμε μεταξύ μας. Και πώς έγινε αυτό, χωρίς να έχετε καμία διαφορά μεταξύ σας, επειδή το έχω ακούσει αυτό να λέγεται. Μου γέννησε, πραγματικά δηλαδή, μου δημιουργεί μία απορία από το τίποτα, χωρίς να έχετε καμία διαφορά, ούτε χωράφια να χωρίσετε, ούτε λεφτά να χωρίσετε. Δεν είχαμε ούτε χωράφια να χωρίσουμε, ούτε οικονομική διαφορά, ούτε και τίποτα. Υπήρξε μία φασαρία προηγούμενων ημερών μεταξύ παιδιών και εκεί υπόθηκαν κάποιες κουβέντες. Από εκεί ξεκίνησε ουσιαστικά. Αν είναι ποτέ δυνατόν. Ναι, και όμως είναι. Αυτό όμως είναι απίστευτο. Τελικά, όπως βλέπετε, η ζωή, είναι, τα παιχνίδια της είναι πιο δύσκολα από αυτά του Mission που κερδίσατε. Βέβαια, κύριε Τριανταφυλόπουλε. Σαφώς. Και η ζωή δεν είναι reality. Επομένως, αυτές
αυτές οι πράξεις θα έπρεπε να τελειώνουν εκεί. Δεν είναι ένα... Κύριε Τριανταφυλόπουλε, προσπαθούμε εμείς, δεν το ξεκινήσαμε και ούτε το συνεχίσαμε. Και προσπαθούμε με κάθε τρόπο να σταματήσει εκεί. Τώρα δεν ξέρω αν είναι το χέρι μας να σταματήσει. Γιατί η άλλη πλευρά, ενώ μας καταδίκασε, μας έβαλε ένα σωρό χρόνια, είναι απαρηγόρητη και πάλι απειλές. Απειλές, απειλές. Στο χέρι τους είναι να σταματήσουν όλα. Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Μάλιστα. Αυτό ήθελε η δικαιοσύνη. Εμείς θα ακολουθήσουμε αυτά που λέει η δικαιοσύνη, κύριε Τριανταφυλόπουλε. Δεν μπορεί να γίνει και διαφορετικά. Θα ακολουθήσετε τη δικαιοσύνη. Αναγκαστικά θέλοντας εμείς. Και από εκεί και πέρα ο Θεός βοηθός. Θα χαρώ ιδιαίτερα πάντως, θα χαιρόμουν ιδιαίτερα να αρχόσασταν και να κάνετε μια έρευνα. Συνήθως αυτός μπαίνει στη μέση, τρώει περισσότερο ξύλο. Αλλά εγώ θα την κάνω την έρευνα, αφού το θέλετε κι εσείς. Βεβαίως. Αντικειμενικά και αμερόληπτα. Βάσει στοιχείων και όχι βάσει ψεύτικων μαρτυρίων. Αν έχω την εγγύηση και από την άλλη πλευρά ότι ο κύκλος του αίματος θα σταματήσει εδώ και δεν θα εξελιχθεί σε βεντέτα. Καλό είναι, κοιτάξτε, πολλές φορές η τηλεόραση και η δημοσιογραφία έχουν και διδακτικό ρόλο, να είναι ένα πολύ καλό μάθημα για το που πρέπει εμείς να... Εμείς απλά θέλαμε δίκαιη αντιμετώπιση. Να είστε καλά, καλό σου βράδυ. Θα χαρώ να τα πούμε από κοντά. Να είστε καλά. Αυτά λοιπόν. Αυτά στην Κρήτη, γιατί εδώ είχαμε άλλα παρατράγουδα. Στο πολυμελές πρωτοδικείο της Αθήνας συζητήθηκε το πρωί της Πέμπτης, σήμερα το πρωί δηλαδή, αγωγή του Προέδρου των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κατά του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη. Πήρε και ο Υπουργός κάμερες, δημοσιογράφους, πήγε κάθισε στη γωνίτσα του, έκατσε εκεί πέρα, ζήτησε να πάρει και το λόγο, δεν του τον έδωσε στο δικαστήριο, καταστεναχωρήθηκε. Είχαν προηγηθεί καταγγελίες του Άδωνη Γεωργιάδη ότι το σκάφος με την ονομασία Ηλιάτορας of London ανοίξει στον πάνω καμένο και είναι δηλωμένο σε ιδιοκτησία offshore εταιρείας προκειμένου ο πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων να γλιτώνει φόρους. Και οι δύο πολιτικοί παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο. Η ένταση όμως δημιουργήθηκε, ποιος βάζει φωτιά, η γυναίκα. Όταν η σύζυγος του κυρίου Καμένου, δικηγόρος, η κυρία Έλενα Τζούλη, απευθύνθηκε προς το δικαστήριο λέγοντας ότι η σύζυγος του κυρίου Υπουργού Ευγενία Μανολίδου είναι στη λίστα Λαγκάρτ για ράβδους χρυσού και δεν έχει ερευνηθεί. Τώρα, δεν ξέρω αν αυτό είναι καλό ή κακό που συνεχίζεται ως βεντέτα, αλλά πάμε να δούμε το ρεπορτάζ και θα επιστρέψουμε κοντά σας. Ένταση, όχι στη Βουλή, αλλά στο πολυμελές πρωτοδικείο Αθηνών επικράτησε σήμερα μεταξύ ενός υπουργού και ενός αρχηγού κόμματος. Ο λόγος για τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη και τον Πρόεδρο των Ανεξαρτήτων Ελλήνων Πάνο Καμένο, οι οποίοι διασταύρωσαν τα ξύφη τους με αφορμή το ιδιοκτησιακό καθεστώς του σκάφους Ηλιάτορας. Οι δύο πολιτικοί παρέστησαν στο δικαστήριο, ενώ κάποια στιγμή επικράτησε ένταση μέσα στη δικαστική αίθουσα, όταν η σύζυγος του Πάνου Καμένου, Έλενα Τζούλη, επιτέθηκε στον Υπουργό, αναφέροντας ότι το όνομα της σύζυγου του, Ευγενίας Μανολίδου, φιγουράρει στη λίστα Λαγκάρτ. Η αντιδικία μεταξύ των δύο αντρών αφορά σε καταγγελίες του Άδωνη Γεωργιάδη ότι το σκάφος με την ονομασία Ηλιάτορας of London ανήκει στον πρόεδρο των Ανεξαρτήτων Ελλήνων και είναι δηλωμένο ως ιδιοκτησία offshore εταιρείας, προκειμένου ο Πάνος Καμένος να γλιτώνει φόρους. Ο Πάνος Καμένος κατέθεσε αγωγή σε βάρος του Άδωνη Γεωργιάδη, ζητώντας αποζημίωση ύψους 670.000 ευρώ για συκοφαντική δυσφήμιση. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο Υπουργός Υγείας ζήτησε να καταθέσει ο ίδιος ως μάρτυρας, αλλά το δικαστήριο δεν έκανε δεκτό το αίτημά του. Τελικά, κατέθεσε σειρά εγγράφων καθώς και ένα DVD που εμφανίζει το Πάνο Καμένο πάνω στο σκάφος, υποστηρίζοντας ότι το συγκεκριμένο περιουσιακό στοιχείο ανήκει σε offshore εταιρεία και πως μέχρι το 2009 δεν υπήρχε τίποτα που να πιστοποιεί ως ιδιοκτήτη τον πατέρα του Προέδρου του κόμματος, Ηλία. Από την πλευρά του Πάνου Καμένου, ως μάρτυρας, κατέθεσε ο πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και διευθυντής του πολιτικού του γραφείου Ιωάννης Γιαννέλης, ο οποίος υποστήριξε ότι το επίμαχο σκάφος ανήκει στον πατέρα του Προέδρου των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, Ηλία Καμένο, και δεν είναι ιδιοκτησία offshore εταιρείας. Τώρα μεταξύ μας, εκεί ακούστηκαν και παράξενα πράγματα. Είναι νόμιμο μεν, αλλά ερωτήθη ο Καμένος αν είναι ηθικό
να ανεβαίνει στο σκάφος του πατέρα. Τώρα θα είναι αρλούμπες τώρα, σαχλαμάνες. Δεν είναι ανήθικο να είναι, αν ο πατέρας έχει σκάφος να ανέβει επάνω. Αυτές οι κόντρες δεν ξέρω αν οδηγούν πουθενά και είναι και ευχάριστες στον κόσμο. Από την άλλη πλευρά, η κυρία Μανολίου δεν ξέρω αν ο νομίμος έχει ράβδος χρυσού στο εξωτερικό σε κάποια τράπεζα, γιατί εντάξει, μπορεί δικαιούται να, αν είχε κάποιο ποσό. Πού είναι το πρόβλημα. Εσάς σας βλέπω πολύ. Τι και εμείς αγαπήσαμε, αλλά δεν κάνουμε έτσι. Μόλις πω για τη Νέα Δημοκρατία, κάνει μετά. Για μένα, όχι με το πρόβλημα με τα Γιάννα. Δεν ανήκω πουθενά και κύριε Γιάννα, ρε, εγώ σας ξέρω. Πουθενά και ποτέ. Σας ήξερα πιο επιθετικό, πιο ξύ. Είμαι πολύ, πάρα πολύ δίκαιος. Κάποτε δεν τολμούσε να πεταχτεί τίποτα στον αέρα και το αρπάζεται. Τώρα ξαφνικά να δούμε. Γιατί εσείς που το ξέρετε ότι έχει νομίμως κατέχει. Δεν είπα τίποτα. Ράβδου χρυσού, κυρία Μανολίου. Οποιοδήποτε μπορεί να πετάει οτιδήποτε. Λοιπόν, για θα έρθω τώρα στο το θέμα. Θέλω να πάω στην άλλη πλευρά, στην κυρία Ηλιοπούλου, η οποία έχει και από κάποια θέματα. Κύριε, ορίστε. Ένα σχόλιο θέλω να κάνω. Ο Λοσέλιδη, στα νέα καταγγελία του κυρίου Γεωργιάδη, συμμετέχοντος, και ως ΔΟΕ, κάτι που δεν ακούστηκε εδώ πέρα, έκανε έρευνα για όλη αυτή την υπόθεση και τα βρήκε όλα τελείως διαφορετικά από αυτά που κατήγγειλε τα νέα ο Λοσέλιδα. Και μάλιστα ο κύριος Γεωργιάδης απειλούσε τότε και λέει ας τολμήσει να μου κάνει αγωγή. Ο Καμένος τόλμησε λοιπόν και του έκανε αγωγή. Το ΣΔΟ έχει αποφανθεί ότι δεν υπάρχει καμία παρανομία με το σκάφος και σήμερα εκδικάστηκε αυτή η αγωγή. Δεν θέλω να πάμε στην ουσία όχι, τώρα. Όχι, απλά το αναφέρω, διότι όταν το ΣΔΟ έβγαλε το πόρισμα και τον δικαίωνε τον Καμένο, δεν υπήρχε ούτε μονόστιλο πουθενά. Το Ζούγκλα Τζιάρ το δημοσίευσε πριν εσείς το πάρουν μόνο, χαμπάρι, μόνο ούτε ο Καμένος δεν το ήξερε. Ναι, ναι, μόνο εσύ. Όταν βγει το πόρισμα. Είναι σημαντικό έτσι να λέγεται αυτό. Εάν πάμε σε αυτή την κουβέντα, θα δυσκολέψω την κυρία Ηλιοπούλου. Κάτι για τον κύριο Γεωργιάδη θέλω να πω. Ναι. Διότι το δικαστήριο θα κρίνει. Ναι, και σταματάω εδώ. Στην τηλεόραση, εγώ δεν πιστεύω ότι πρέπει να γίνονται δικαστήρια και να συζητούνται για πράγματα. Αλλά. Θέλω να πω ότι ο κύριος Γεωργιάδης, σαν καλός πλασιέ που είναι, έχει σαν βασικό του στόχο τι? Να τραβήξει την προσοχή της κοινής γνώμης όχι από τα προβλήματα της ελληνικής πραγματικότητας στο θέμα που τον αφορά την υγεία και γι' αυτό βρίσκει πάντοτε τέτοιες καταστάσεις για να δημιουργεί ένα σε λίγο θα τα πούμε μαζί, αυτό αν στην τηλεόραση. Δηλαδή, αν η άποψη. Και σκόπιμα, ναι, σε λίγο, κάνει αυτά. Σε λίγο θέλω να τα πούμε μαζί, αν η άποψη του ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτό που είπατε, ότι στην τηλεόραση δεν πρέπει να γίνεται δικαστήριο και αν να ερευνώνται. Διότι στη Γαλλία βουτάνε τον Ολάντ για την κόμενα που έχει και πήγαινε με τη μηχανή και τον κάνουν τα λατιού. Ο πολιτικός δεν έχει τέτοιες προστασίες. Δεν έχει προστασία. Ούτε στην ίδιο... Άλλο αυτό που πήγε. Αλλά τον βούτυξε. Για βούτυξε εδώ κανέναν ένα υπουργό, πρωθυπουργό για την κομμενά του να δείτε τι θα γίνει. Θα πεταχτούν επάνω όλα τα μεταφυσικά στοιχεία, τα ακαδημαϊκά και θα πούνε η προσωπική ζωή του ανθρώπου, η ιδιωτική ζωή. Πρώτοι εσείς το κάνατε αυτό το μάθημα, το διδάξατε, αλλά αυτό δεν είναι δημοκρατία. Δημοκρατία ξέρετε τι είναι. Όλα ανοιχτά για τα δημόσια πρόσωπα. Δεν υπάρχει ιδιωτική ζωή. Γιατί όλα κάτω, ανοιχτά, κάτω από τα ιδιωτικά σας. Η δίκη είναι δίκη. Κάτω από τα κρεβάτια τα πολιτικά και τα ιδιωτικά σας δωμάτια έγιναν οι μεγαλύτερες πολιτικές βρωμιές. Γι' αυτό οι Γάλλοι, οι Άγγλοι, οι Γερμανοί δεν κρύβουν τίποτα. Γιατί απεδείχθη, εκ της πείρας δηλαδή και από τη ζωή, απεδείχθη ότι όταν προτάσεις την ιδιωτικότητά σου κάτι θες να κρύψεις. Τι, γιατί εγώ ούτε οι δημοσιογράφοι πρέπει να έχουν ιδιωτική ζωή. Και δεν πρέπει να έχουν για ευνόητους λόγους, γιατί γνωρίζετε για ποιο λόγο. Γιατί έχουν γίνει παρελκόμενα των επιχειρηματιών και έχει βρωμήσει ο τόπος. Και λες δημοσιογράφος και είναι συνώνυμο του αλήτης. Αυτό πρέπει να βάλει ο Μπαμπινιώτης. Συνώνυμο του αλήτης, λοποδίτης, αρπακτικό και παρελκόμενο. Λοιπόν, κυρία Ηλιοπούλου, είστε η μητέρα του προφυλακιστέντα βουλευτή της Χρυσής Αυγής. Mm-hmm. Από το Βόλο. Εκλέγεται στο Βόλο, μόνιμα μένουμε Ραφίνα. Τι μένετε? Ραφίνα. Ραφίνα. Δεν είστε βολιώτησα δηλαδή. Όχι. Έχουμε σπίτι από το 95 επάνω κατά Πήλιο μεριά. Ναι. Αλλά δεν είστε δεν τουρίστε στο Βόλο. Δεν δηλαδή. Κρατάει σκούφια μας που θα έλεγε κάποιος. Ούτε του πατέρα, ούτε του σύζυγου σας, ούτε η δική σας. Από Αρκαδία ο σύζυγος. Και εγώ οι ρίζες μου είναι από μικρά Και πόσοι αυστριακοί βολιώτες, έτσι δεν σας λένε αυστριακούς, ψήφισαν έναν βουλευτή που δεν κατάγεται από εκεί.
Εξετέθη. Τους ένωνε... Και τον επέλεξαν. Και τον επέλεξαν. Εξετέθη, τον επέλεξαν. Είστε κι εσείς χρυσαυγίτισσα. Εγώ τώρα ναι. Με τα λόγω γνώσεως. Δεν θέλω να μου απαντήσετε με το θυμικό σας. Όχι, όχι, όχι. Θέλω να μου απαντήσετε με το πολιτικό σας ένστικτο. Εγώ ξεκίνησα από πολύ αριστερά. Δηλαδή. Ο πατέρας μου κουκουέ και μάλιστα έχει κάνει και εξορία στην Ελντάμπα. Αυτός που είπαμε ότι έχει έρθει το 22, ναι. Τότε που στη Σμύρνη συνοστιζόντουσαν. Ναι. Ναι, ναι. Τότε είχε έρθει και ο πατέρας μου. Και... Μη φοβάστε, ήτανε... Ο πατέρας σας ήταν στο κουκουέ και εξόριστος. Ναι, είχε εξοριστεί στην Ελντάμπα για αρκετό διάστημα. Η αδερφή μου είχε γεννηθεί όταν ο πατέρας μου ήταν ήδη εξορία. Mm-hmm. Εν πάση περιπτώσει, στην πορεία... Η μητέρα σας. Η μητέρα μου ήταν πάρα πολύ δεξιά. Και ήταν και ο μόνιμος καυγάς του ανδρόγυνου. Θυμάμαι ένα πολύ καλό ζευγάρι, αλλά όταν ερχόντουσαν εκλογές, να γίνει το χαμός μέσα στο σπίτι. Ο έρωτας ήταν πιο δυνατός, δηλαδή. Έτσι φαίνεται. Από έτσι τα πολιτικά τους. Στην πορεία, ο σύζυγος Πασόκ, εγώ ένθερμη κι εγώ οπαδός του Πασόκ. Το σύμπτωμα Παπαχριστόπουλου. Γυρίσαμε και τον μπαμπά. Ξεκίνησαν οι άνθρωποι από το κουκουέ, πέρασαν από το Πασόκ και κατέληξαν στη Χρυσή Αυγή. Ναι, εγώ βεβαίως. Ενήργησα και υπηρέτησα την εγκληματική οργάνωση του ΠΑΣΟΚ πολλά χρόνια. Μάλιστα μου ανατέθηκε επί ΠΑΣΟΚ το 1993 η διοίκηση του Δημόσιου Νοσοκομείου Πατησίων. Τι μου λέτε, με μεγάλη μου τιμή. Πότε, ποια χρονιά? Από το 1993 μέχρι και το 1997 ήμουνα ίσως από πιο πολύχρονος διοικητής. Επί κρεμαστινού δηλαδή. Κρεμαστινός με τι λέτε τώρα, τι είναι αυτά που ακούω? Μόνο εγώ μπορώ να τα πάθω αυτά. Έλεγα ότι ξέρω μερικά στοιχεία για σας, αλλά δεν είχε πάει το μυαλό μου ότι έχετε κάνει τέτοιο ταξίδι. Ήσασταν στέλεχος του ΠΑΣΟΚ και διοικήτρια του νοσοκομείου της Πατησίων. Το οποίο θεωρώ ως τρίτο μου παιδί. Και όταν ο Άδωνης το έκλεισε, ήταν πραγματικά σαν να έχανα κάτι από μένα. Με τι προσόντα γίνεται διοικήτρια στο... Έχω την εντύπωση ότι αυτές είναι δοτές θέσεις. Ναι, αλλά πάντα... Υπήρχε μια αγνωριμία ένεκα πολιτικού κλίματος. Είχα πολύ καλή σχέση με τον Βαγγέλη τον Γιαννόπουλο, ο οποίος είχε δώσει πολύ καλές συστάσεις. Αυτός είναι ένα δημοκράτης. Ο Βαγγέλης. Ο Βαγγέλης, ο Γιαννόπουλος του Πασόκ. Τον Ευάγγελο. Τον Ευάγγελο. Θα λέτε Ευαγγέλης, Ευάγγελος. Ήταν Θανάσης, ναι, συγγνώμη, λοιπόν, μπερδεύτηκα. Λοιπόν, είχε πει τα καλύτερα και τον άκουγαν τότε στο Πασόκ. Από τώρα μπλέξαμε και άγρια. Κάποια στιγμή, μάλιστα, έχει συμβεί και το τραγελαφικό. Μετά, αφού τοποθετήθηκα και βρεθήκαμε σε μια συνάντηση με τον Ευάγγελο Γιαννόπουλο. Τι θα ακούσουν τα αυτιά σας σήμερα. Του λέω, τι άλλο θα πάθετε. Υπουργέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά λόγια που είπατε για μένα. Καλά λέω, εγώ τα είπα και αυτοί με άκουσαν και σε βάλανε. Πάντα με το χιούμορ του. Είπε ο Βαγγέλης. Ναι, εγώ τα είπα, λέει, αυτοί τα άκουσαν και σε βάλανε. Εν πάση περιπτώσει, δεν χρειάζονται. Όταν έχεις ένα χαρτί έτσι όπως το λένε η τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Εγώ όμως προσπάθησα να τιμήσω τη θέση που μου δώσαν. Ηλεκτρονικός μηχανικός είμαι, ραντάρ στο πολεμικό ναυτικό, ραντάρ αντιραντάρ συστήματα. Είμαι συνταξιούχος του πολεμικού ναυτικού. Τι είστε? Ραντάρ αντιραντάρ συστήματα. Στο πολεμικό ναυτικό? Να. Τι λέτε τώρα? Γιατί σας και βάλουν... στην κορφή κανέλα που λένε. Αντί να σας βάλουν στην ΕΕΠ, σας βάλανε στο νοσοκομείο. Άντε, ντε. Λοιπόν, για να προχωρήσουμε ίσως στην κουβέντα, γιατί θα πάρουμε χρόνο στην πορεία, δεν ξέρω αν θέλετε να μου κάνετε άλλη ερώτηση. Τι λέτε τώρα, εγώ ξέχασα τη Χρυσή Αυγή με αυτά που μου λέτε. Αυτά τα ακούει ο κόσμος, τώρα ακούει ο κόσμος αυτά. Να σας τη θυμίζω εγώ όμως τώρα. Ναι. Γιατί περί αυτού πρόκειται. Εγώ άλλαξα μέσα στην πορεία πραγματικά και από τις συζητήσεις που είχα με το γιο μου. Ναι.
από όλη αυτή τη σαπίλα που τελικά αντιμετώπισα και έβλεπα και την έζησα. Οπότε είμαι πάρα πολύ περήφανη. Μάλλον θα ντρεπόμουν αν, αν ήταν υποψήφιος με οποιοδήποτε άλλο κόμμα. Ακούστε, εγώ θα ντρεπόμουν. Είμαι πολύ. Εγώ θα πω τις αλήθειες μου. Σέβομαι πολύ τη μάνα και τον πόνο της μάνας όταν. Εσείς θα μου ρωτάτε ό,τι θέλετε. Και εγώ θα λέω αυτό που πιστεύω. Για αφήγηση, γιατί κάνατε ένα. Κάνατε ένα πλήμα. Γιατί και εμείς επιτρέπουμε να διαφωνούμε. Γιατί αυτό είναι. Θα διαφωνήσετε. Υπάρχουν άνθρωποι που να μην διαφωνούν. Πείτε μου κάτι. Πότε πήρατε χαμπάρι ότι το παιδί μπήκε στα σκληρά ναρκωτικά? Θα μας τεκμηριώσει τώρα τη Χρυσή Αυγή πλάκα κάνουμε. Κύριε... Συγγνώμη, να άκουσα. Συγγνώμη, κύριε. Πάλι τόσο έρωτα με τη Νέα Δημοκρατία. Τι σχέση έχει αυτό, Μαρκή? Τους έβαλε φυλάκι. Ηρεμήστε λίγο να ακούσουμε εδώ τι γίνεται. Εδώ είδατε Γιαννόπουλος, Αείμνηστος, Πασόκ, Κρεμαστινός. Τώρα το πείμα αφορά στο Πασόκ. Είναι βέβαια συνεταιράκι σας, αλλά περιμένετε λίγο. Ένα λεπτό. Μην μπλέκετε χωρίς λόγο. Ξέρετε, έχω πάθει έμφραγμα τώρα. Ισχυμικό επεισόδιο έχω πάθει με αυτά που ακούω. Τι μου λέτε τώρα? Μου διώσε το ένα χέρι, το ένα πόδι. Αυτά που μου λέτε ισχύουν ή τα λέτε έτσι? Χάρην εντυπωσιασμού. Όχι, βέβαια. Τι εννοείται, ότι δεν ξέρω τη ζωή μου? Όχι, είναι τα απίστευτα αλλά αληθινά. Α. Πότε μπήκε το παιδί, πότε πήρατε χαμπάρι σαν μάνα ότι το παιδί μπήκε στα σκληρά ναρκωτικά? Κοιτάξτε να δείτε, ο Παναγιώτης είχε μέχρι πριν να άφησε την εταιρεία τελευταία την Oxygen Music, ασχολείται πάρα πολλά χρόνια με τη μουσική. Έχει δισκογραφική εταιρεία και στούντιο ηχογράφησης. Το σπίτι μας από κάτω ήταν και η επαγγελματική του βάση. Γράφει τραγούδια, γράφει μουσική, γράφει στίχους και τραγουδάει. Σωστά. Είναι ένα παιδί που διαβάζει, ένα πάρα πολύ ευαίσθητο και κοινωνικό παιδί. Διάβαζε ό,τι διάβαζε, συζητούσαμε πάρα πολλές φορές. Και βεβαίως μέσα σε αυτά που έζησα και μέσα σε αυτά που φαινόντουσαν στην πορεία, δεν μπορούσα να αντικρούσω τις πολιτικές των υπολείπων. Αν θέλετε λίγο ακούγεστε, κύριε Βρυμικύρη, δυσκολεύεται λίγο τώρα. Τις πολιτικές των υπολείπων. Οπότε δεν χρειάστηκε πολύ για να με κάνει οπαδό του. Για να με κάνει δικιά του. Εσείς ήσασταν στο Πασόκ, σωστά? Ναι, ναι. Αλλά είχα αποχωρήσει πολύ καιρό. Και τι ψηφίζατε όλα αυτά τα χρόνια πριν γίνετε Χρυσαυγίτισσα? Το τίποτα. Το τίποτα. Ο σύζυγος? Ο σύζυγος έχει πεθάνει εδώ και 14 χρόνια. Και 14 χρόνια. Πού ανήκε όταν? Πασόκ. Και ο σύζυγος στο Πασόκ. Ήταν εκπαιδευτικός και ήταν πάντα και υποψήφιος. Ωραία. Εσείς ευνοηθήκατε από το Πασόκ, πήρατε μία θέση διοικητική. Δεν είχατε κανένα παράπονο. Εγώ ευνοήσα το Πασόκ. Ορίστε. Εγώ το ευνοήσα το Πασόκ. Το ευνοήσατε το Πασόκ. Πάρα πολύ. Σωστά. Γιατί, κοιτάξτε να δείτε, δεν έχουν γράψει για πολλά δημόσια ιδρύματα το Βήμα της Κυριακής και μάλιστα ξέχασα ένα θαύμα στην υγεία. Δεν το έχει γράψει για πολλά νοσοκομεία. Και ανεφέρετο στο έργο το οποίο είχε γίνει στο συγκεκριμένο νοσοκομείο. Το Βήμα μπορεί να εξυπηρετούσε το Πασόκ. Α, τέλος πάντων. Και να έγραφε έναν ύμνο για ένα νοσοκομείο που μπορεί να μην είχε μηχανήματα. Είναι ένα άλλο μέσα. Θέμα, να μην ξεκλίνουμε. Αν θέλετε, το λέμε όποτε άλλοτε. Όχι, άλλο θέλω να πω. Δεν γίνεται ένα πρωί, δεν σηκωθήκατε ένα πρωί και είπατε, εγώ θα πάω με τον Μιχαλολιάκο στη Χρυσή Αυγή? Όχι, όχι. Σταμάτησα να με ενδιαφέρει η πολιτική με αυτούς τους πολιτικούς που βρίσκονταν στο προσκήνιο. Όταν ο γιος μου ανακατεύτηκε με τη Χρυσή Αυγή, του είπαμε την ευχή μου. Γιατί αυτό ήταν λογικό να το πείτε αυτό στο παιδί? Πώς δεν ήταν λογικό? Γιατί? Απόψη μου τώρα. Να μην έχω κι εγώ την απόψη μου. Όχι, να την έχετε. Μέσα από τις αλλά... κουβέντες που είχαμε και μέσα από τις ιδέες του, από την αγάπη του για την πατρίδα και από τον τρόπο με τον οποίο το λειτουργούσε, δεν έβρισκα τίποτα. Ούτε παράτυπο, ούτε παράνομο, ούτε διαφορετικό. Από τον Μιχαλολιάκο τον βλέπατε σωστό και μη παράτυπο? Τον βλέπατε δηλαδή έναν άνθρωπο αξιοπρεπή, ο οποίος έδινε το παράδειγμα στη νεολαία, στα παιδιά, στους ηλικιωμένους, στους μετανάστες, στους μη μετανάστες, στους Έλληνες? Εγώ τη ζωή του Μιχαλολιάκου δεν την παρακολουθώ, αλλά θα μπορούσα να πω ότι πριν μερικά χρόνια, όταν πρώτη φορά γνώρισα τον Μιχαλολιάκο, είχα πάρα πολύ καιρό σε συνάντηση να πάρω χειροφίλημα. Εντάξει, τόσο ευγενής. Για μένα. Από εκεί και μετά. Ευγενής εσάς. Χειροφίλημα, είπα. Συμφωνώ απόλυτα. Αλλά
δεν καταλαβαίνω τι είπατε ότι βαρεθήκατε όλα αυτά τα οποία βλέπατε, βαρεθήκατε τους πολιτικούς, βαρεθήκατε αυτά που συνέβαιναν και πήγατε σε αυτό, δηλαδή είδατε ως ίνδαλμα αυτόν τον Μιχαλολιάκο, ο οποίος διδάσκει μικρά παιδιά να σηκώνουν το χέρι, γιατί αυτό μην το αμφισβητήσετε. Κοιτάξτε να δείτε, εγώ σας είπα ότι... Δεν είχα μία σχέση με το γιο σας, αυτό που σας λέω. Ήταν με το γιο μου, ήταν με τις ιδέες του γιου μου, με αυτά που μου έλεγε εκείνος. Συνετάχθη με αυτά που έλεγε και δεν τον απέτρεψα. Με αυτό του Μιχαλολιάκου. Δεν τον είδα ποτέ εγώ το γιο μου να κάνει έτσι. Όχι, δεν μιλάω για το γιο σας. Μιλάω για το ίνδαλμα της Χρυσής Αυγής. Ναι. Το μάρτυρα λοιπόν, που είναι στη φυλακή αυτή τη στιγμή πίσω από τις ειδικές κουρτίνες. Εγώ θα μιλήσω για την πορεία του γιου μου που την ξέρω. Είναι 36 χρονών και δεν έχω λείψει από πίσω του ούτε μια στιγμή. Άρα λοιπόν ξέρω πολύ καλά το γιο μου και θα μιλήσω για αυτόν. Ωραία. Δεν θα εκπροσωπήσω κανέναν άλλο. Επιτρέψτε λίγο. Από το ΠΑΣΟΚ μέχρι τη Χρυσή Αυγή, κανονικά, φυσιολογικά, θα έπρεπε να υπάρχει μια απόσταση όσο από εδώ στην Κίνα. Δεν είναι μια πολιτική μετακίνηση που έγινε σταδιακά. Πήγατε σε κάποιον διάμεσο χώρο, δοκιμάσετε κάτι άλλο, πήγατε λίγο πιο εκεί και φτάσετε μέχρι τη Χρυσή Αυγή. Είναι δηλαδή μια πολύ ακραία πολιτική πράξη. Εκτός και αν το ΠΑΣΟΚ είχε πολλούς χρυσαυγίτες μέσα και δεν το ξέρει ούτε εκείνο ούτε η κοινωνία. Στο νοσοκομείο πολλές φορές μου λέγανε άνθρωποι άλλου πολιτικής τοποθέτησης μου λέγανε αν το ΠΑΣΟΚ είναι σαν και σένα να γίνω κι εγώ ΠΑΣΟΚ. Οπότε εγώ διατήρησα τις ιδέες μου. Το ΠΑΣΟΚ δεν διατήρησε τις ιδέες του, ίσως και οι άλλοι πολιτικοί χώροι. Που εξάλλου, τώρα για να μην κοροϊδευόμαστε, τα αποτελέσματα των πολιτικών αυτών των χώρων τα βλέπουμε. Θα μπορούσαμε ίσως να πούμε, οι μόνοι χώροι, αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ είναι έτοιμος να κυβερνήσει. Δεν μπορώ να πω εγώ ενάντια στο ΣΥΡΙΖΑ, διότι δεν έχει κυβερνήσει για να τον κρίνω. Το ΠΑΣΟΚ όμως και η Νέα Δημοκρατία έχει κυβερνήσει. Δεν έχει κυβερνήσει η Χρυσή Αυγή για να πούμε για τις ιδέες του και για τα προγράμματά του ή αν είναι ή δεν είναι καλό. Ωραία. Εγώ κρίνω από το πρόγραμμα που ξέρω της Χρυσής Αυγής, που είναι πάρα πολύ σε αυτά που πιστεύω, γιατί κάποιοι άλλοι λένε δεν έχει πρόγραμμα. Εγώ έχω διαβάσει το πρόγραμμα της Χρυσής Αυγής. Ωραία, θα μου επιτρέψετε λίγο. Παρακαλώ. Εσάς δηλαδή δεν σε ενόχλησε όταν είδατε το παιδί σας είναι με κάτι τύπους κοντοκουρεμένους που έχουν σβάστηκες στα χέρια, στο σβέρκο, πηγαίνουν στις λαϊκές αγορές, κλωτσάνε τους μετανάστες, τους έρημους, αναποδογυρίζουν την πραμάτια τους, κάνουν κάτι τσαμπουκάδες, τέτοιους και κάτι πράγματα. 50-50 μαζί, όχι. Σας παρακαλώ, γιατί με διακόπτετε τώρα. Είπαμε ότι αγαπήσατε και τους έχετε πείσει. Αν με διακόψετε τέταρτη φορά, θα αρχίσω να αμφιβάλλω κι εγώ. Τη δεξιά εννοώ. Λοιπόν. Πείτε μου. Δεν μου άρεσε εδώ έχουμε καθόλου την ακροδεξιά, γιατί μπαίνετε στις τιμές. Αλλά και φυλακή δεν πήγανε. Εμένα, για όπλα για τη φυλακή. Εμένα φυλακή δεν μου άρεσε καθόλου, γιατί το γεγονός που αναφέρεται με τους πάγκους, συνήθως βγαίνει το βίντεο όπου έχει το γιο μου να κοιτάζει άδειες των ανθρώπων εκεί πέρα στους πάγκους. Γιατί, και κάποιοι άλλοι, άλλοι να γυρνάνε τους πάγκους. Αυτός δεν γύρισε τους πάγκους και βεβαίως για αυτό το αδίκημα θα παραπέμπεται στη δικαιοσύνη. Επειδή, και αυτός το είπε πολλές φορές, ότι δεν θα έπρεπε καν. Επειδή φαίνεστε ένας άνθρωπος ήρεμος, το ερώτημα που θα θέσω είναι το εξής. Εγώ αν ήμουν πατέρας του, θα του έλεγα, ρε παιδάκι μου, ποιος έβαλε να κοιτάς άδειες των ανθρώπων, αστυνομικός είσαι ή πολιτικός. Δεν έχεις κανένα δικαίωμα να κάνεις έλεγχο του ποιος είναι παρανόμος ή νομίμος σε μία αγορά, δεν είναι το πολιτικό σου έργο αυτό. Δεν έχει κανένα λόγο να πηγαίνετε να κλωτσάτε τους μετανάστες και να τους βαράτε, γιατί βαράτε δυστυχισμένους και ανήμπορους ανθρώπους, δεν βαράτε καν ισχυρό. Πήγαινε στο Μαξίμου, αν είσαι μάγκας, ρίξε τις κλωτσιές σου στα κάγκελα, στους πρωθυπουργούς, στους υπουργούς και στους πολιτικούς. Αυτή είναι η μαγιά. Λέμε τώρα. Κοιτάξτε να δείτε. Δεν μπορώ να τον κρίνω περισσότερο, διότι εγώ ήδη από τη στιγμή που είχα διαβάσει ότι κάθε Έλληνη πολίτης μπορεί από αυτούς τους παρατρεχάμενους που έχουν τα μαϊμού να βλέπουν τις άδειές τους
Έτσι λέει ο νόμος, ότι μπορούμε. Διότι μετά, εγώ όταν πάρω την Louis Vuitton την ψεύτικη, είμαι αποδέκτης. Σωστά. Ψεύτικου πράγματος. Αν δείτε, λοιπόν. Άρα λοιπόν, δεν αδικεί μόνο αυτός που έχει τα ψεύτικα, νόμος, θα αδικήσω κι εγώ που θα τα πάρω. Ο νόμος λέει το εξής, ότι σε κάθε ιατρείο πρέπει να δεις την ταμπέλα ότι το ιατρείο είναι νόμιμο, στον υδραυλικό το μηχανικό το ίδιο. Έχεις δικαίωμα και στο μικροπολιτή, όμως δεν έχεις δικαίωμα ούτε να τον κλωτσίσεις, ούτε να τον συλλάβεις. Ούτε να τον τιμωρείς. Αυτά είναι δουλειά της πολιτείας. Ναι. Πηγαίνεις λοιπόν στο κράτος, κάνεις την καταγγελία σου και έρχεται η αστυνομία, ο δικαστής, ο εισαγγελέας και κάνει τη δουλειά. Οι δικοί σας είχαν αναλάβει ρόλο. Δικαστή, εισαγγελέα, αστυνομικού, δραγάτη, τα πάντα. Με αποτέλεσμα να δημιουργήσουν μια αλγινή εικόνα στην κοινωνία, να το εκμεταλλευτούν. Αυτό είναι οι δημοκράτες που είδαν να τους παίρνετε ψήφους, να χυμίξουν επάνω, να τους χώσουν στη φυλακή. Και να εκ των υστέρων να δημιουργούν και μία εικόνα τώρα, διότι ξέρετε, η μεγάλη αγωνία είναι τι θα γίνει στις εκλογές. Όχι αν κλώτσαγαν τους μικροπολιτές, εκτός και πιστεύετε κι εσείς ότι τους έπιασε ο πόνος για τους φτωχούς μετανάστες. Σε μένα το λέτε. Σε ποιο να το πω, με σας μιλάω. Διάλειμμα και επιστρέφω κοντά σας. Τι γράφετε, γιατί ρωτάτε και τι σχολιάζετε, είναι λίγο δύσκολο να το. Μερικές φορές αντιλαμβάνεστε και μόνοι σας ότι δεν μπορώ. Το τι λέτε, λοιπόν, αλλά τώρα θα δείτε πόσα έχω να βγάλω και πόσο με ρωτάτε γιατί έγινε με τα γουλανδρό βαρδινογιανέικα. Αυτά την ερχόμενη εβδομάδα από το Zoogle.gr. Όσοι έχετε καρδιά και αντέχετε έντονες συγκινήσεις, ενώ τα παππούδια για τις πιτσιρικάδες μπαίνουν, θα τους πείτε να πατήσουν το Zoogle.gr στα εγγόνια τα ανήψια ότι έχουν εκεί και αν... ας διαβάσουν εκεί τι πρόκειται να βγει. Γιατί είπαμε ότι κάποια στιγμή, εντάξει, και οι παρεμβάσεις δεκτές και οι πιέσεις δεκτές και οι απειλές δεκτές, αλλά πατριώτες, υπομονή, στην πατρίδα μου λένε έχει και όρια. Τώρα λοιπόν, επειδή με ζωρίσατε πάρα πολύ και έχω εκνευριστεί απίστευτα, από την ερχόμενη εβδομάδα θα αρχίσει ένα ωραίο πανηγύρι. Λοιπόν, κυρία Λιοπούλου. Λοιπόν. Τώρα το παιδί σας είναι στη φυλακή. Ναι. Λοιπόν, θέλετε να μου δώσετε ένα πεντάλεπτο για να δούμε το χρονικό. Αν και τα πέντε λεπτά είναι πολλά στην τηλεόραση, εγώ είμαι υποχρεωμένος. Τα δύο θέλετε. Όχι, ναι, θα σας δώσω το πεντάλεπτο που δικαιούστε. Και είδα, γνώρισα και τον άλλο σας γιο, συμπτωματικά, τυχαία, ο οποίος είναι ιερέας. Μάλιστα. Και εκείνος στη Χρυσή Αυγή. Δεν επεμβαίνω στην ιδεολογία των παιδιών. Πάτερ, είναι προσεκτική η μαμά. Ε, διπλωμάτης έπρεπε. Διπλωμάτη έπρεπε να την κάνει το Πασόκ, όχι διοικήτρια του νοσοκομείου. Ακούστε κάτι. Εμένα δεν με συγκινούν αυτά, ούτε τα πάθη τα πολιτικά, ούτε χρυσές αυγές, ούτε σβάστικες, ούτε τα άλλα λόγια, τα μεγάλα, τα παχιά, τα αριστερά, παρότι εκεί θέλω να πιστεύω ότι ανήκω, γιατί περισσότερο απ' όλα μετράει ο άνθρωπος. Αυτό κατάλαβα στη μέτρια μικρή δημοσιογραφική μου ζωή. Δεν διαφωνώ καθόλου μαζί σας. Ο άνθρωπος μπορεί να έχει ψυχή, να είναι δεξιός, αριστερός, να κάνει σημαντικά πράγματα. Δεν έχει ψυχή, δεν πάει να είναι ο Στάλιν, δεν πάει να είναι ο Χίτλερ. Αποκλείεται να βοηθήσει τον συνάνθρωπό του αυτό, και να κάνει καλό στην κοινωνία. Όμως, με ενοχλούν πολύ πρακτικές των ακροδεξιών. Οι τσαμπουκάδες, οι μπουνιές, τα μαχαίρια, οι σουγιάδες και τα κατσαβίδια και οι απειλές και η βία σε άνθρωπο, συνάνθρωπο που είναι ασθενέστερος. Με ενοχλεί απίστευτα. Εγώ δεν διαφωνώ καθόλου. Απορώ εσάς, δεν σας ενοχλούν αυτά. Και θα ήθελα πάρα πολύ αυτοί οι οποίοι ενέχονται και για τέτοιες πράξεις να τιμωρούνται παραδειγματικά. Παραδειγματικά. Να τιμωρούνται παραδειγματικά. Συμφωνώ τόσο πολύ μαζί σας.
σε αυτό που λέτε. Γιατί δεν πήγατε, πήρατε έναν κουβά να πάρει στο Μιχαλολιάκο, να τον καταβρέξετε, να συνέλθει, να του πείτε ρε αδερφέ, τι κάνει. Βαράτε ανθρωπάκια τα οποία έφυγαν από τη χώρα του κακήν κακό σε μια βάρκα, δεν ήξεραν αν θα φτάσουν ζωντανοί στην Ελλάδα. Ήρθαν εδώ, προσπαθούν να επιβιώσουν και θα ξεσπάσουμε σε αυτού για ό,τι κακό μα έχει κάνει αυτό το άθλιο καπιταλιστικό σύστημα, γιατί αυτοί μας κατάντησαν έτσι. Ξέρετε, έχει τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα με τις ωραίες ταμπέλες. Έχει περάσει αυτό. Έχω την εντύπωση ότι έχει περάσει εσκεμένα. Διότι δεν το νιώθω ούτε από το παιδί μου, ούτε από τους υπόλοιπους. Εγώ έχω την εντύπωση ότι ναι, μεν διαμαρτυρόμεθα, διότι τα εκατομμύρια των μεταναστών αυτή τη στιγμή πραγματικά δυσκολεύουν και τη δική μας ζωή που ήδη έχει γίνει πάρα πολύ δύσκολη. Πολύ σωστό αυτό που λέτε. Αλλά πέραν αυτού, δεν έχουμε δικαίωμα στις ζωές των ανθρώπων. Όμως, σε ένα ευνομούμενο κράτος, έχω την εντύπωση ότι αυτά τα πράγματα διευθετούνται και δεν οξύνονται. Την αλήθεια την πάτε μέχρι τη μέση. Όμως αυτοί οι άνθρωποι, για να φτάσουν σε σημείο να καταλήψουν τις πατρίδες τους και να ξεβραστούν, διότι ξεβράζονται στη χώρα μας που είναι ο κυματοθράφστης του λεγόμενου ευρωπαϊκού καπιταλισμού, γιατί από εμάς και μετά αρχίζει η Ασία. Γι' αυτό, αν ήμασταν στην Ελβετία, δεν θα είχαμε τέτοιο κύμα μετανάστευσης. Για όλα αυτά δεν φταίνουν αυτοί οι έρημοι που φεύγουν κυνηγημένοι να γλιτώσουν. Επομένως, αν πρέπει να κυνηγήσουμε κάποιους, πρέπει να κυνηγήσουμε τους δικούς μας μαζί με τους υπόλοιπους. Όχι τους δικούς μας, τους ηγέτες μας. Αυτό εννοώ. Που επιθυμούν να έχουν σκουπιδοντενεκέ των μεταναστών και εμείς και οι ξένοι την Ελλάδα. Εντάξει. Λόγω γεωγραφικής θέσης, κανένας ηγέτης δεν θα μπορούσε να το αποφύγει όταν έρχονται κατά χιλιάδες. Το ίδιο συμβαίνει και στην Ιταλία. Φανταστείτε, η Ιταλία υπάρχουν έχει μεγαλύτερη απόσταση. Γιατί ήρθατε εδώ στην Ελλάδα. Στη Λαμπετούζα, στο τελευταίο, στον έσχατο βράχο που απέχει πολλά μίλια από την κυρίως Ιταλία. Και ξεβράζονται εκεί και βλέπετε τα δράματα και τις τραγωδίες τις καθημερινές. Αυτά είναι πραγματικά δράματα. Λοιπόν, δεν θα το λύσουμε εδώ το θέμα το μεταναστευτικό. Μέσα σας. Αν και μέχρι στιγμής δεν διαφωνώ μαζί σας. Μα δεν θα. Κανονικά οι λογικοί άνθρωποι δεν πρέπει να διαφωνούν για τέτοια θέματα. Και ιδεολογικά μέχρι τώρα δεν διαφωνούμε. Μα ούτε με το ΣΥΡΙΖΑ θα διαφωνείτε για τέτοιο θέμα, εάν συζητάτε έτσι. Θα βρείτε άκρη. Αλλά όμως. Το να δώσουν αίμα για. Μόνο για Έλληνες. Για μετανάστες. Πώς το. Καταρχάς, από τη στιγμή που τα παιδιά πηγαίνουν και δίνουν το αίμα στο νοσοκομείο, δεν είναι απαγορευτικό για το νοσοκομείο να πάει μόνο για Έλληνες. Εκείνοι το λένε και το κάνουν έτσι λίγο. Βγαίνει προς τα έξω. Μάχη, μπορώ να πω κάτι επειδή έχω δει αυτό. Είναι πολύ σημαντικό. Όχι, αφήστε με το να αίμα πω. Είναι για όλους, αλλά το αίμα το οποίο θα πάρει ο Χρυσαυγίτης ή εγώ ή ο Πασοκτσής μπορεί να προέρχεται από Πακιστανό. Το ξέρω. Το αίμα αυτό, πραγματικά λοιπόν. Μπερδεύεται αναγκαστικά. Ακούτε τώρα. Δεν υπάρχει. Ακούστε κάτι. Στους χώρους που έχουμε δουλέψει το καταλαβαίνουμε πολύ καλά. Η μάνα δεν θα πάρει στην πλάτη τις αμαρτίες των Χρυσαυγητών. Διευκρίνησα μόνο. Δεν είναι ωραίο, δεν είναι ευγενικό. Εγώ θέλω απλώς θέλω να καταλάβω αυτή η γυναίκα σήμερα που είναι η μάνα ενός βουλευτή που έχει προφυλακιστεί. Με βαρύ κατηγορητήριο. Με συγχωρείτε. Υπερασπίζεται θαυμάσια, να μου επιτρέψεις να πω. Υπερασπίζεται θαυμάσια το παιδί της. Και αξιοπρεπέστατα. Και με αξιοπρέπεια, μπορώ να πω. Βέβαια, εφόσον έχει αυτό το επίπεδο μόρφωσης και γνώσης και πείρα, ας αφήσουμε το Πασόκ, τη Νέα Δημοκρατία, το ΚΚΕ, το ΣΥΡΙΖΑ. Μα δεν βλέπατε ότι το παιδί σας. Συγγνώμη δηλαδή, έχω κι εγώ ένα παιδί που είναι 23 χρονών. Είναι στη Ρώμη, σπουδάζεται εκεί πέρα. Σας πληροφορώ ότι άμα πάρω χαμπάρι ότι πάει σε τέτοιες οργανώσεις. Προσέξτε, δεν θα του πω να μην γίνει δεξιός. Θα με πληγώσει βέβαια, αλλά δεν θα του πω να μην γίνει δεξιός. Αλλά άλλο πράγμα να πεις ότι είμαι Νέα Δημοκρατία, είμαι Πασόκ, είμαι οποιοδήποτε άλλο κόμμα, και άλλο πράγμα να είσαι νεοφασίστας και ναζιστής. Ο ναζισμός, κυρία μου, εγκλημάτισε στην ανθρωπότητα. Κοιτάξτε να δείτε. Και στη χώρα μας. Ποια πατρίδα μιλάτε και ποιο πατριωτισμό μου μιλάτε. Τη στιγμή κατά την οποία στην πατρίδα μας υπάρχει το 17% του ελληνικού πληθυσμού, με συγχωρείς πάρα πολύ δηλαδή. Παρακαλώ. Υπερασπίζομαι και το γιο σου με αυτά που λέω. Παρακαλώ. Και όλα τα παιδιά που από αγανάκτηση απέναντι σε αυτό το σύστημα μπορεί να κάνουν το τραγικό λάθος και γίνουν χρυσταυγίτες. Και να πέσουν στη λούμπα. Αλλά σας λέω, η πατρίδα, αυτή η πατρίδα και αυτός ο λαός, 17% του πληθυσμού του εξαφανίστηκε στα χρόνια της γερμανικής κατοχής. Έτσι.
και μου έρχονται τώρα και μου χαιρετούν φασιστικά αυτοί. Κόψιμο χέρι θέλουν. Λοιπόν, μια εγώ αν ήμουν στη θέση της δικιάς σας, θα τον έπιανα το γιο μου που δεν μπορώ να κάνω όπως λέμε εμείς στην Ήπειρο ξούτε σε μια μύγα, αλλά θα του τόσο πάγα το χέρι. Θα του πω, εδώ βρε χαμένο, πού πας εκεί πέρα. Στο διάστημα, συγγνώμη που παρακαλώ, παρακαλώ, μίλησα έτσι εγώ, με έκρηξη, αλλά πραγματικά βλέπω ότι υπερασπίζεσαι έξυπνα. Το μόνο λάθος που έκανες, ξέρεις ποιο είναι, αν μου επιτρέπεις να σου το πω, σαν πατέρας πλέον, όχι σαν ΣΥΡΙΖΑ και τέτοια αν πράγματα. Αν μου επιτρέψετε όμως να έχω αντίλογο. Βεβαίως, ξέρετε ποιο είναι, που είπατε στην αρχή έχω γίνει και εγώ χρησιμοποιήτησα. Αυτό ήταν τραγικό λάθος. Λοιπόν. Στην όλη, δεν λέω απολογητική, τοποθέτησή σας. Για να υπερασπιστείτε το παιδί σας. Στο λογίδριο λοιπόν που μόλις τελειώσατε. Θα σέβομαι τώρα, δεν θα μίλησα έτσι. Να πω, είπαμε, να πω, θα σταματήσω να το διάλογο πώς. Δηλαδή. Εγώ καταρχάς, συζητάω με εσάς, δεν συζητάω με τους αμύτες. Παρακαλώ, παρακαλώ. Όμως δηλαδή, θέλω να σας πω το εξής. Τέλος πάντων, ναι, ναι. Εσείς δώσατε χαρακτηρισμούς στους, της Χρυσής Αυγής οπαδούς και βουλευτές. Είπατε, ναζιστές. Και λίγα εντάξει. Και λίγα είπα. Μπράβο. Άρα λοιπόν, εσείς δεν ξέρω σε ποια δημοκρατία αφαιρείτε το δικαίωμα του αυτοπροσδιορισμού. Όταν λοιπόν αφαιρείτε το δικαίωμα του έχετε κι εσείς το δικαίωμα να το κάνετε, έχω κι εγώ το δικαίωμα να σας πω ότι αφαιρείτε το δικαίωμα του αυτοπροσδιορισμού. Κυρία Λιοπούλου, ακούστε με κάτι. Προσεκτικά τώρα, εγώ έδωστε την ευκαιρία να τοποθετηθούν δύο-τρεις από τους παρευρισκόμενους εδώ. Κανονικά ήθελα μια μικρή συνέντευξη να σας κάνω για αυτό το λόγο. Όντως, το δικαίωμα του αυτοπροσδιορισμού πρέπει να το έχουν όλοι. Μόνο που θα ήταν πιο έντιμο, αφού εμφανίστηκαν με σβάστηκες με Χίτλερ από πίσω, Μουσολίνη και κάτι ανοησίες τέτοιες, ή να το κρατήσουν ως το τέλος λεβέντικα και να πούνε εμείς είμαστε, ή να μην το γυρίσουν μετά και να λένε όχι, εμείς δεν έχουμε σχέση με σβάστικες και τέτοια, είμαστε, είμαστε εθνικιστές και δεν είμαστε ούτε ναζί ούτε χιτλερικοί. Εδώ είχαν γράψει βιβλία, είχαν περιοδικά, εφημερίδες, ιστορίες, φωτογραφίες, βλέπει τώρα ξεσπάνε. Πιθανόν το παιδί σας να μην θέλει να ανήκει σε αυτή την κατηγορία της σβάστικας. Πιθανόν και άλλα παιδιά εκεί μέσα να μην θέλουν να ανήκουν, όμως ο πυρήνας αυτής της ομάδας που ξεκίνησε η ιστορία τοποθετεί το θετικά υπέρ του Χίτλερ, του Αδόλφου, του Χίμλερ, των Ναζί, των Μουσολίνη και όλων αυτών. Ωραία. Και είχαν καταντήσει και γραφική τόσο που δεν τους έδινε και κανένα σημασία παρότι κατά διαστήματα είχαν γίνει επικίνδυνα και άνοιγαν κεφάλια και τραυμάτιζαν κόσμο. Το σύστημα βεβαίως δεν τους άγγιξε όσο οι κύριοι αυτοί δεν είχαν ποσοστά. Όταν απέκτησαν ποσοστά και μπήκαν στο κοινοβούλιο, τότε χύμιξε το σύστημα επάνω τους και έγινε δύο φορές ρεζίλι το σύστημα. Αφήστε να πω εγώ ένσταση, αυτά που δεν ένσταση. Μπορείτε να. Τι? Εγώ έχω ένσταση. Ναι, ναι, έστω και κάτι έπρεπε να κάνει. Ναι, διότι έπρεπε να τους έχουν βουτήξει όταν σκότωναν το παιδί έξω από την Ευελπίδων που του άνοιγαν το κεφάλι. Είναι η πέμπτη φάλακα του ίδιου του συστήματος. Ναι. Έχω μια άλλη άποψη και, πάω σε αυτό. Και πολύ πιθανόν το παιδί. Δεν υπάρχει τελειωμός. Το δικό σας, να έσπαγε το δικό σας χέρι που ήσταν στο Πασόκ με τον Κρυμαστινό ή το παιδί του κυρίου Πρημικύρη αύριο, αν γίνει εξουσία ο ΣΥΡΙΖΑ και δούμε τα αποτελέσματα της δικής του εξουσίας, να πάρει και εκείνο καμιά βέργα και να σπάσει τον μπαμπά το χέρι που ήταν εκεί και τους εμπιστεύτηκε. Αν πάμε έτσι, δεν θα βγάλουμε συμπέρασμα. Εγώ ναι, θέλω να. Εγώ δεν είμαι εδώ για να κάνω πολιτική συζήτηση αυτού του τύπου. Όχι. Και ούτε μπορώ συναισθηματικά μάλιστα, να πιέσω μία μάνα η οποία ότι υποφέρει βλέποντας το παιδί της μέσα. Δεν το συζητάμε αυτό. Λοιπόν, από εκεί και πέρα έχετε καταλήξει. Πιο επικίνδυνο είναι για μια μορφωμένη γυναίκα σαν εσάς να πιστεύει ότι ορθώς υπάρχει Χρυσή Αυγή και να λέει θα ψηφίσω. Για το σύστημα είναι πολύ πιο επικίνδυνο από έναν άνθρωπο αγράμματο ο οποίος παρεσύρθη και πήγε προς τα εκεί. Εσείς λοιπόν λέτε ότι θα ψηφίσω σήμερα. Συνειδητοποιημένα. Μάλιστα. Και αν κληθώ να είμαι υποψήφια, θα είναι μεγάλη μου τιμή. Να κάνω μια ερώτηση. Αν άρα, γίνει η πλειοψηφία και η κυβερνήση. Όχι, γιατί έλεος.
Τώρα, αν θα ανοίξουμε πολιτική κουβέντα. Και αν ξέραμε τα κατορθώματα της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ που κατέστρεψαν το κράτος και οδήγησαν στην πτώχευση της χώρας, έλεος θα λέγαμε. Γιατί, έλεος θα λέγαμε. Τώρα ξαφνικά έγιναν όλα. Ακούστε, αν ρωτήσετε τον Έλληνα τι σε φοβίζει, Χριστιανέ μου, περισσότερο ο Χίτλερ, ο Μουσολίνη, ο Στάλιν ή οι σβάστικες ή η Αρκούδα. Ξέρετε τι θα σας πει, η πείνα που ζω σήμερα, η αγωνία και η ανασφάλεια. Επομένως, μην ψάχνετε στα σύμβολα τα δικά τους αυτό που θα φοβερήξει τον οπαδό τους να φύγει και να επιστρέψει στους κόλπους σας. Συγγνώμη Μάκη, με συγχωρείς πάρα πολύ. Εγώ είπα προηγουμένως μια κουβέντα και είπα ότι η Χρυσή Αυγή μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν πέμπτη φάλαγγα και αυτό το έχουμε δει όχι μοναχά με την Χρυσή Αυγή σαν ακροδεξιό μόρφωμα στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες. Εσύ έζησες και έχεις την κουλτούρα και την Ιταλική. Μην ξεχνάμε τη μετάλλαξη του Movimento Sociale, του Εθνικοκοινωνικού με τον Αλμιράντε και όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά και τη Le Pen, αν δούμε στη Γαλλία, τι εξέλιξη είχε. Θα τη δείτε σήμερα να είναι μετριοπαθής και αυτά. Υπάρχουν ορισμένα όρια μέσα στα πλαίσια της αστικής δημοκρατίας. Όταν ο άλλος μου κάνει ασκήσεις με το όπλο, σημαίνει ότι προετοιμάζεται για κάτι. Όχι, παλιμπεδισμός, είναι η ανοησία. Η λυθιότητα μπορεί να είναι. Λέγεται. Η βλακεία του στον καθρέφτη. Δεν είναι μονάχα θέμα βλακείας. Προσέξτε. Γι' αυτό λέω σε όλους. Εγώ αντιλαμβάνομαι και δεν λέω ποτέ ότι οι 600.000 δεν ξέρω πόσοι ψήφισαν που ψήφισαν Χρυσή Αυγή ότι είναι όλοι ναζιστές και χρυσαυγίτες. Και επίσης δεν λέω και ένα άλλο πράγμα. Ότι η Χρυσή Αυγή δεν αντιμετωπίζεται με φυλακές. Να τους κλείσουμε μέσα. Έτσι. Η Χρυσή Αυγή αντιμετωπίζεται στα σχολιά, στα νοσοκομεία, στους χώρους δουλειάς, εκεί που πραγματικά δεν είναι το ατσάλι, λοιπόν, το κοινωνικό και το πολιτικό. Για να σας έχει ανησυχήσει τόσο... Για να σας έχει ανησυχήσει... Αλλά οι γονείς πρέπει δεν, τρεις δεν μιλάμε. Θα περιμένετε να σας δώσω το λόγο. Είστε προπονημένος, γυμνασμένος... Δεν μιλάω για σας. Για το νοσοκομείο. Είστε γυμνασμένος από τις εκπομπές μου και παίρνετε μόνο σας το λόγο. Δεν το έχει κάνει ο κύριος καθηγητής. Δεν το έχει κάνει ο παθολογοανατόμος, δεν το έχει κάνει ο διπλανός σας, δεν το έχει κάνει κανένας, μόνο εσείς το κάνετε. Λοιπόν, ακούστε κάτι. Για να ανησυχείτε τόσο για τη Χρυσή Αυγή σημαίνει ότι είναι πιο σοβαρή υπόθεση από όσο νόμιζαν μερικοί. Βεβαίως. Ακούστε όμως. Είναι ένα φαινόμενο που πρέπει να απασχολήσει όλη την πολιτική πραγματικότητα της χώρας. Ντροπή. Δεν αγνοώ εγώ την πραγματικότητα. Εγώ λοιπόν σας λέω ότι πρέπει να υποκληθείτε όλοι απέναντι στον πολιτικό που ακούει στο όνομα Μανώλης Γλέζος, ο οποίος είχε τη μαγιά, την πολιτική, τη λεβεδιά και την καθαρότητα, να πει όχι στο κόψιμο των χρημάτων των χρυσαυγητών. Και όταν τον ρώτησα στην εκπομπή μου σήμερα, για ποιο λόγο το έκανε, Μάκη, βγήκε δημόσια και είπε ότι το έκανα γιατί στο φασίστα και στο ναζί και στον εχθρό της δημοκρατίας απαντάς με περισσότερη δημοκρατία. Όχι με φασισμό, με φωνές, με προφυλακίσεις και με τσαμπουκάδες. Μπράβο στο Μανώλη Γλέζο. Όχι μόνο χαρά. Και γιατί λες, ο τραγικό λάθος της Νέας Δημοκρατίας η πολιτική που ακολούθησε σε ένα βράδυ στη Βουλή, να ψυχώνει όλους τους φυλακές. Για το ζήτημα. Καλές είναι οι θεωρίες περί δημοκρατίας κλπ. Και όλοι πιστεύω ή τουλάχιστον η μεγάλη πλειοψηφία από αυτούς που είμαστε εδώ σήμερα πιστεύουμε στη δημοκρατία και λέμε ότι πολιτικά έπρεπε να αντιμετωπίζεται μια τέτοια κατάσταση, αλλά όμως δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο πολιτικά. Όταν υπάρχουν έκνομες ενέργειες, όχι, εντάξει, θα πρέπει να αντιμετωπίζεται. Κύριε Τσουκαλέ, όμως... Μεμονωμένα και ακούστε, δηλαδή ακόμη και στα σχολεία και στα νοσοκομεία που λέγαμε... Κύριε Τσουκαλέ, αυτά έπρεπε να γίνουν χρόνια πριν, όταν συνέβαιναν και να οδηγούνται οι δράσεις στο φυσικό τους δικαστή. Α, αυτό λέω κι εγώ. Όχι να παίρνεις τους πολιτικούς αφού τους κατέστησε ο λαός βουλευτές για τους πηγαίνεις μέσα. Μα σαν εθνική παράταση, σαν... μα δεν ξέρω, δεν θέλω να ονομάσω άλλες πολιτικές δυνάμεις, γνωρίζεις πολύ καλύτερα από μένα. Είσαι έμπειρος δημοσιογράφος. Ξέρεις ότι η ακροδεξιά στην Ελλάδα είχε ένα 5-6%. Το πρόβλημα δεν είναι... Επιπτεταετίας. Ε? Λίγο μετά την επιπτεταετία. Λίγο μετά την επιπτεταετία. Το πρόβλημα δεν είναι εκεί. Το πρόβλημα είναι ότι εδώ έχουμε μια οργάνωση η οποία αρνείται... Αρνείται. Και αυτό που λέμε εμείς οι αριστεροί,
την αστική δημοκρατία. Δικαιωμάτες. Και φτάνει σε ένα σημείο. Οργάνωση συγγνώμη, πολιτικό κόμμα. Και φτάνει σε ένα σημείο οργάνωση μετά πολιτικό που δημιουργεί κόμμα. Καταστάσεις εγκληματικές. Μα θα τους κυνηγάμε όπως κυνηγούσαν κάποιοι τους μάρτυρες του Ιεχωβά. Όχι φυσικά. Τότε, είναι... Τι λογική είναι αυτή. Στη δημοκρατία τον φασίστα και τον ναζί τον αντιμετωπίζουν περισσότερη δημοκρατία. Τον παραβατικό, τον εγκληματία, τον δολοφόνο, τον αντιμετωπίζεις με τον ποινικό νόμο της πατρίδας σου. Τον στέλνεις στο φυσικό του δικαστή. Δεν μπορείς να πηγαίνεις μέσα στη Βουλή και να συλλαμβάνεις θεαματικά τους βουλευτές και τον αρχηγό ενός κόμματος, τον οποίο εσύ έχεις καταστήσει αρχηγό κόμματος και τον έχεις βάλει στη Βουλή με τα έργα σου και τις πράξεις σου και μάλιστα σε μία περίοδο που η Ελλάδα κλειδωνίζεται μεταξύ απόλυτης καταστροφής. Βλέπεις, ξαναγυρίζουμε στο πρώτο και του τίποτα. Ένα λεπτό είναι πολύ σημαντικό αυτό. Να τους δώσεις μεγαλύτερη υπεραξία από αυτήν που θα έπρεπε να έχουν με την πολιτική ανοησία. Εγώ αυτό, η μετριότητά μου έτσι το βλέπει. Γιατί βλέπουμε τα νούμερα από τις διαδικτυακές ψηφοφορίες και τρομάζουμε, ξέρετε για ποιο λόγο. Γιατί αυτοί που ψηφίζουν τη Χρυσή Αυγή ούτε την ιδεολογία τους γνωρίζουν. Ούτε ασχολούνται με το θέμα, για έναν μοναδικό λόγο τους ψηφίζουν. Για να πικάρουν τους πολιτικούς των υπολείπων κομμάτων. Είναι η αγανάκτηση που δεν γίνεται πολιτική αντίδραση. Πρόταση. Η μάνα αυτή από αγανάκτηση πήγε εκεί. Η μάνα που ξεκίνησε έτσι. Από πατέρα Κουκουέ στην εξορία. Από στέλεχος του Πασόκ διορισμένο και από στέλεχος που είχε και έτσι έπαιρνε και θέσεις σοβαρές. Από το Μακαρίτη, το σύζυγό της που ήταν για αυτό στο Πασόκ. Και έβγαλε, Μικρασιάτης. Και έβγαλε και Μικρασιάτησα και έβγαλε ένα παιδί το οποίο έφτασε να είναι στη Χρυσή Αυγή. Αυτή η μάνα πιστεύετε ότι πήγε από ιδεολογία του Μιχαλολιάκου με τους αγγελωτούς σταυρούς εκεί. Είναι η μάνα που αντιπροσωπεύει πολλές μάνες που θα τις δείτε στην κάλπη να ρίχνουν την ψήφο τους στη Χρυσή Αυγή και τότε η έκπληξη θα είναι πολύ δυσάρεστη. Εγώ ήθελα να πω κάτι επειδή η κυρία ήταν και διοικήτρια του Πατησίων. Εγώ ήθελα να σας ρωτήσω μόνο ένα πράγμα. Παρακαλώ. Τουλάχιστον στο δικό μας νοσοκομείο προσπαθούμε και βοηθάμε ανασφάλιστους, μη ασφαλισμένους κτλ. Όταν εμείς απειληθήκαμε από τη Χρυσή Αυγή ότι θα μπουν στο νοσοκομείο για να ελέγξουν αν περιθάλπτουμε μετανάστες, λαθρομετανάστες κτλ. Καταλαβαίνετε ότι αυτό λιγάκι ενόχλησε σε σημείο να περιμένει, ας πούμε, δοκιμάστε. Αυτό δεν είναι μαγιά και αυτό δεν είναι πολιτική. Αυτό λέγεται αλητεία. Και δεν μιλάω σε εσάς προσωπικά, μιλάω σε αυτή τη φιλοσοφία δυστυχώς που υπήρξε. Να έρθουν δηλαδή στο νοσοκομείο να βγάλουν τι, το παιδάκι που είναι διασωληνωμένο ή τη μητέρα η οποία είναι τραυματισμένη ή έχει γεννήσει, να τους πετάξουν έξω. Δηλαδή, ποιος Θεός το θέλει αυτό. Καλά τώρα, αυτά που λέτε, τα πιστεύετε. Δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή, πιστεύετε το γεγονός ότι θα οποίος... μπαίνανε πέντε παιδιά σαν το δικό μου το παιδί. Δεν μιλάω για το γιο σας. Όχι, όχι, όχι. Μα λέμε πέντε χρυσαυγίτες. Μα μπήκανε, κυρία μου. Ή ότι, δηλαδή παίρνουν τον παππού και τον πάνε στην τράπεζα. Μπήκανε, κυρία μου, σαν νοσοκομεία. Μπήκανε. Και πετούσαν έξω από τα επίγοντα μετανάστες. Μην μου πείτε ότι δεν έγινε, γιατί αυτό είναι δεδομένο ότι έγινε. Σε εμάς απλά δεν έγινε. Για τον ΑΒ λόγο. Αλλά αυτό το πράγμα είχε γίνει και μάλιστα. Αν διαβάσετε τα δημοσιεύματα στον τύπο. Όχι, δεν θέλω να πείτε τίποτα. Ένα λεπτό. Είχε γραφτεί από τη Χρυσή Αυγή ότι θα μπαίνουν να ελέγχουν και να πετάνε έξω αυτούς που δεν δικαιούνται. Το μόνο που ξέρω είναι ότι ο δικός μου προϋπολογισμός τελικά έπεφτε έξω στο Πατησίον. Ακριβώς γιατί τότε, πριν από 20 χρόνια, γιατί ήμουν διοικητής πριν από 20 χρόνια, με την περίθαλψη των αλλοδαπών. Δεν είχαμε ζητήσει ποτέ ούτε από τις πρεσβείες τους λεφτά, ούτε. Εγώ ήμουν η πρώτη που έλεγα. Ήταν τότε ο νησιώτης ο Θανάσης, ο οποίος χειρουργούσε όποιον παίρναγε πέρα. Τι σχέση έχετε εσείς, αγαπημένοι μου, με τη Χρυσή Αυγή, με αυτά που μου λέτε τώρα. Έχετε ψυχή, έχετε ανθρωπιά και δεν έχετε καμία σχέση με αυτή την αλητεία. Λοιπόν, ακούστε με κάτι, αφήστε τους βαρύς χαρακτηρισμούς. Ένας μόνιμος αξιωματικός του ναυτικού. Μία γυναίκα από την Πολωνία με τα δύο παιδιά που το ένα πέθανε και η μητέρα πέθανε και το άλλο σώθηκε. Την ίδια μέρα, όπως σας είπε ο Στάθης ο Τσούκαλος, γινόταν αιμοδοσία της Χρυσής Αυγής. Και συσκεφτόσανε ώρες ολόκληρες αν έπρεπε να δώσουν αίμα στο παιδάκι από την Πολωνία. Μεσολάβησα εγώ με τη Βάσο τη Φιλιππάτου που την ξέρετε πάρα πολύ καλά. Μη με διακόπτετε. Και πήγε αίμα ακαρία και τουλάχιστον το ένα από τα τρία θύματα σώθηκε. Εκείνη την ημέρα η Χρυσή Αυγή. Και σας μιλάω, σας ακούμε μεγάλο σεβασμό και το εννοώ αυτό. Κι εγώ εσάς. Λοιπόν, εκείνη την ημέρα συσκεφτότανε γιατί είχαν αιμοδοσία μόνο για Έλληνες. Μόνο αυτό σας λέω σαν γεγονός, κυρία μου, με όλο το σεβασμό που σας έχω. Και σας λέω ότι οι Χρυσαυγίτες μπουκάρανε στα νοσοκομεία,
Πετάγανε έξω κόσμο, πετάγανε αλλοδαπές οι οποίες δουλεύανε σαν αποκλειστικές νοσοκόμες, κάνανε απίστευτα πράγματα επί δύο χρόνια και επειδή η βία φέρνει βία, σας το λέω να το ξέρετε. Εγώ δεν πιστεύω ότι ο Μιχαλολιάκος έδωσε την εντολή να σκοτώσουν το Φυσά, δεν το πιστεύω αυτό το πράγμα. Πιστεύω όμως ότι η βία φέρνει βία. Θα πήγαινε το πράγμα προς τα εκεί, κυρία μου, και θέλω να πω το εξής. Βεβαίως έχετε δικαίωμα να αυτοπροσδιορίζεστε, καμιά αντίρρηση, και είναι εγκληματικό λάθος που είναι αυτή τη στιγμή στη φυλακή όλη η Χρυσή Αυγή. Χρυσή Αυγή, αντιμετωπίζετε πολιτικά. Συμφωνώ με τον κύριο Πρημικύρη, αυτό σας είπε. Και πιστεύω συμφωνούμε όλοι εδώ. Αντιμετωπίζετε πολιτικά. Και πολιτικά θα πει να πολεμήσει το Δουβλίνο 1, το Δουβλίνο 2, τη διαφθορά, τη διαπλοκή, όλα αυτά που γράφουμε. Γιατί ένας κόσμος ψηφίζει Χρυσή Αυγή, θέλει εκδίκηση ενός συστήματος που έχει σαπίσει. Πυροβολεί τα πόδια του όμως όταν αφήνει την τύχη της χώρας από θυμό, από αγανάκτηση, από εκδίκηση σε παιδιά που δεν έχουν καμία εμπειρία και μιλάω με πολλή ευγένεια και που δεν μπορούν να προσφέρουν λύσεις στη χώρα. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε γρήγορα. Κράτησε περισσότερο αυτή η κουβέντα, αλλά φαίνεται ότι έχει ενδιαφέρον. Και έχει ενδιαφέρον γιατί είστε κι εσείς πολιτισμένος άνθρωπος και μπορείτε και κουβεντιάζετε χωρίς μπουνιές, κλωτσιές, απειλές και καρπαζιές. Από τα μηνύματα που έρχονται βροχηδών, φαίνεται ότι αν βάλει υποψηφιότητα θα βγείτε βουλευτής. Γιατί εδώ τηλεφώνησε πριν από λίγο ένας τέλεχος του ΠΑΣΟΚ, το οποίο μου είπε ότι πες τους να ηρεμήσουν, γιατί όσο φωνάζουν τόσο θα παίρνει πόντους η κυρία που στο κάτω-κάτω είναι Ευγενής και Χρυσή Αυγή. Ένας άλλος μας πήρε και μας είπε ότι και αυτός ότι η... τουλάχιστον πρέπει να στοχεύουν με τρόπο σοβαρό και να επιχειρηματολογούν. Τα όπλα της Χρυσής Αυγής ήταν ψεύτικα, ήταν αυτά με τις μπογιές τα τέτοια και δεν ήταν αυτόματα και αυτές οι ανοησίες. Και... εν πάση περιπτώσει όμως αυτό δεν ακυρώνει ούτε τη συμπεριφορά, ούτε την πράξη, ούτε το βίο του χαρακτήρα, ούτε αυτό το ψεύτο τσαμπουκά που πούλησαν κάποια στελέχη από εκεί μέσα. Και είναι και ανόητοι, διότι αν δεν τα έκαναν όλα αυτά και τον τζαμπουκά τον έβγαζαν στους ισχυρούς απέναντι και όχι στους αδύναμους πολίτες, θα είχαν διπλασιάσει τις ψήφους τους. Έτσι όπως έγιναν τα πράγματα. Εγώ θέλω να πάω στον κύριο Σπαντιδέα και στον κύριο Μιλιόπουλο. Είναι άνθρωποι που συνήθως δεν βγαίνουν στην τηλεόραση. Δεν βλέπουν. Τα τηλεοπτικά reality δεν περιλαμβάνουν άτομα σαν για εσάς. Και ίσως γι' αυτό να καταντήσαμε να έχουμε για τα χάλια που έχουμε. Γιατί άνθρωποι που έχουν το γνωστικό εργαλείο στα χέρια τους, ποτέ δεν κλήθηκαν σε εκπομπές να πούν την άποψή τους. Τι θα λέγατε σε αυτή τη μάνα, κύριε Σπαντιδέα, εσείς? Θα υπερασπιζόμουν το δικαίωμα του κάθε ανθρώπου να εκφράζει ελεύθερα τις ιδέες του και τις σκέψεις του. Αυτό είναι ένα δικαίωμα που το έχει κάθε άνθρωπος. Από εκεί και ύστερα θα πρέπει να λειτουργούμε σε μια κοινωνία που έχει κανόνες, νόμους, αρχές και ηθικές. Νομίζω μέσα σε αυτό το πλαίσιο θα πρέπει κάθε άνθρωπος, κάθε πολίτης να λειτουργεί. Αυτή είναι η δική μου θέση. Βεβαίως. Και παρότι είναι δύσκολο να απαντήσει σε μια μάνα που έχει το παιδί της στη φυλακή, όποιος κι αν είναι ο λόγος, δεν εξετάζουμε το λόγο για τον οποίο ένας άνθρωπος, συνάνθρωπός μας είναι μέσα, η μάνα είναι κάτι ιερό σε αυτόν τον τόπο, έτσι δεν είναι? Σαφώς και οφείλει να υπερασπίζεται το παιδί της, διότι στο κάτω-κάτω έχει δώσει τα μισά γονίδιά της σε αυτό το παιδί. Δηλαδή, ο χαρακτήρας του παιδιού της, κατά το 50% είναι δικό της δημιούργημα. Ναι. Κατά συνέπεια, το να κατηγορείς, αυτό ισχύει βέβαια και για όλα τα παιδιά, τα παιδιά μας. Είμαστε κατά το ίμιση υπεύθυνοι για τις πράξεις, τους χαρακτήρες και τις συμπεριφορές των παιδιών μας. Μάλιστα. Κάθε γονιός. Σας πώς σας τρομάζει η ύπαρξη ενός κόμματος όπως Χρυσή Αυγή? Δεν με τρομάζει. Δεν με τρομάζει διότι σαν όριμος άνθρωπος και σαν όριμος πολίτης
απόλυτα ταυτίζομαι με αυτό που αναφέρατε για τον κύριο Γλέζο. Δηλαδή δεν μπορείς στη βία να αντιτάξεις βία. Στην άσχημη συμπεριφορά να αντιταχθείς με άσχημη συμπεριφορά. Θα πρέπει να καλλιεργηθεί η παιδεία, θα πρέπει να δημιουργηθούν τα πρότυπα και τα ενδάλματα, αυτά που θα οδηγήσουν τους νέους, αλλά και τον κόσμο γενικά, σε πολύ ψηλά ιδεώδη. Από εκεί και ύστερα, ας πούμε, αν ασχολούμαστε με βία, αν ασχολούμαστε με δολοφονίες, με εγκλήματα, οικονομικά, οτιδήποτε, αυτά μας παρασύρουν, μας αποσπούνε από τις πραγματικές αξίες της ζωής και μας οδηγούν σε αυτές τις καταστάσεις τις οποίες βιώνουμε τώρα. Και αν ένα παιδί σας, ένας φοιτητής σας ερχόταν για σας, έλεγε, ρε καθηγητά, είμαι Χρυσαυγίτης και θα ήθελα να έρθετε να με ακούσετε ένα βράδυ, να σας μιλήσω ή να σας πείσω για το δίκαιο των επιλογών των πολιτικών, τι θα το απαντούσατε? Θα το άκουγα. Θα το άκουγα. Θα το άκουγα και σε οποιαδήποτε σημεία διαφωνούσα, θα προσπαθούσα να ανοίξω μια συζήτηση. Όχι να τον πείσω, διότι κανείς αποδεδειγμένα δεν μπορεί να πείσει κανέναν. Αλλά θα άνοιγα μια συζήτηση. Μα τότε θα άνοιγα μια συζήτηση. Μα έτσι, έτσι. Αυτό συζητάω μαζί σας. Όχι για να φύγω όπως μπήκα στη συζήτηση. Πόσους μπορεί έχετε... να με πείσετε έτσι. Ή να σας πείσω. Πόσους έχετε πείσει. Εγώ. Πόσους έχετε πείσει. Πάρα πολλούς. Νομίζω ότι κάνετε με τη δουλειά που κάνω από φοιτητής. Κάνετε ένα τραγικό λάθος. Τώρα, είναι αυτό που σας λέω, αυτό που σας λέω, ότι κανένας δεν μπορεί να πείσει κανέναν, αυτό είναι... Άρα η συζήτηση είναι μεταξύ κουφών. Ναι. Έτσι είμαστε. Έτσι είναι. Όχι, κύριε. Εγώ δεν είμαι μεταξύ. Και την κυρία απέναντι, που θα μπορούσε να πει κανένας, είμαστε στην τελείως αντίθετη όχθη. Εγώ την ακούω και στο σπίτι μου όταν πάω αφού κράζω με το μαξιλάρι. Μα ο λόγος μια συζήτηση είναι... Αφού κράζω με το μαξιλάρι μου. Όχι, αλλά τον κύριο Σπαντιδέα μόνο, εκείνος, εκείνος ερωτήθη, εκείνος απήντησε, επομένως θα μου κάνετε μια χάρη. Αυτό αποδεδειγμένα πλέον, ας πούμε, επιστημονικά, με ψυχιατρικά παραδείγματα, όπως όσο ένας Ολυμπιακός μπορεί να πείσει έναν Παναθηναϊκό να αλλάξει στρατόπεδο, ή ένας άθεος να πείσει έναν πιστό να απαρνηθεί την πίστη του, το ίδιο πράγμα. Παραθέτουμε επιχειρήματα, αλλά στο τέλος, ποιο είναι το αποτέλεσμα, ποιος έχει πείσει ποιον. Μάλιστα. Κύριε Μιλιόπουλε. Η δική μου γνώμη είναι η εξής. Είναι αξιοπρεπής η κυρία που ακούσαμε απόψε και τα λοιπά με προσοχή, αλλά εμένα προσωπικά δεν με έπεισε για την ειλικρινιά της. Πιστεύω ότι κρύβει μεγάλα κομμάτια από αυτήν την ειλικρίνεια. Πιστεύω ότι όλα αυτά τα οποία ανέφερε είναι δασκαλυμμένα από κάποιους νομικούς κτλ. Είναι καθαρά νομικά επιχειρήματα, επειδή είμαι και ψυχίατρος συνάμα. Και πιστεύω ότι εδώ, αν βλέπαμε τον ιό, πιστεύω ότι θα βλέπαμε κάτι τελείως διαφορετικό. Μην συγκρίνουμε μία μητέρα, μία μάνα κτλ. Με τον γιο ή και τον άλλο γιο που έχουμε εδώ κοντά. Αν κανείς συγκρίνει τον άλλο γιο που έχουμε εδώ κοντά, θα καταλάβει ότι έχουμε μια τελείως διαφορετική προσωπικότητα από αυτή που είναι η μητέρας. Πιστεύω ότι ο ιερέας που είναι εδώ, πιστεύω ότι μάλλον μοιάζει τον πατέρα του, έχει τελείως διαφορετικό χαρακτήρα από τη μητέρα. Συνεπώς δεν ξέρω τον βουλευτή που είναι προφυλακισμένος, πιθανόν να είναι ένας τελείως διαφορετικός άνθρωπος από την μητέρα, η οποία κατά τη γνώμη τη δική μου, την ταπεινή, δεν μας είπε απόψε την αλήθεια. Δεν μας είπε για ποιους λόγους η ίδια σε πόσο ποστό έχει πάει στη Χρυσή Αυγή και γιατί το έχει πάει. Έτσι, πιστεύω ότι είναι νομικίστικο επιχείρημα όλο αυτό, συγκαλυπτόμενοι από ό,τι έκανε στο παρελθόν, γιατί συμφέρον εξυπηρέτησε στο παρελθόν με τα Πασόκ γνωστά πριν από 20 χρόνια, συμφέρον κάποιο εξυπηρετεί στη σημερινή περίοδο κτλ. Αυτή είναι η τοποθέτηση δική μου. Λείπει η ειλικρίνεια από την αξιοπρεπή αυτή κυρία. Να ακούσουμε και τη γυναίκα του τραπεζιού εδώ, την κυρία Παγώνη, έτσι. Λοιπόν, εμένα κύριε Τριανταφυλλόπουλε, δεν με έπεισε καθόλου η κυρία. Σέβομαι ότι έχει ένα παιδί και ήρθε εδώ απόψε να το υπερασπιστεί. Το υπερασπίστηκε με πολύ ήπιο τρόπο και πολύ ωραίο τρόπο για να μας πείσει. Εμένα τουλάχιστον όλους πιστεύω ότι δεν μας έπεισε. Κατά 90%. Διότι όλη η συζήτηση από εκεί που την ξεκίνησε και σαν διοικήτρια και πώς μπήκε σαν διοικήτρια και τι έκανε σαν διοικήτρια και πώς υπερασπιζόταν την πολιτική του Πασόκ
και πώς έφτασε ξαφνικά να την πετάξει αφού έφυγε από διοικήτρια και αφού έκανε όλα τα καλά και έβλεπε όλους τους μετανάστες και βοηθούσε όλο τον κόσμο. Ξαφνικά λοιπόν άρχισε να κάνει το διάλογο με το παιδί της και να αρχίσει το παιδί της να την πείθει ότι τα πράγματα δεν είναι έτσι, αλλά είναι κάπως αλλιώς. Δεν νομίζω ότι αυτό το πάνελ πίστηκε από την κυρία απέναντι. Κύριε Κεχρή. Απλώς την ακούσαμε γιατί έπρεπε να την ακούσουμε. Εγώ δεν θα μείνω σε αυτά που είπε η κυρία Ηλιοπούλου. Αυτό που θα πω είναι ότι όταν ακόμα εκλέγεται στις εθνικές εκλογές και το καταστατικό του εγκρίνεται από το πρωτοδικείο, η άποψή του και αυτό, που, και με αυτό με το οποίο θα πρέπει να το κρίνουμε είναι με βάση την επίσημη άποψη που εκφράζουν τα επίσημα όργανα του, τα στελέχη του και αυτή θα είναι η επίσημη γραμμή του. Από εκεί και πέρα κάθε εγκληματική ενέργεια θα πρέπει σαφέστατα να καταδικαστεί και να αντιμετωπιστεί αστυνομικά και δικαστικά. Δεν μπορούμε όμως να κρίνουμε ένα κόμμα, οποιοδήποτε κόμμα, με βάση κάποια περιοδικά, κάποια, το παρελθόν κάποιων στελεχών, υπό την έννοια ότι μπορεί το κάποιος... πολιτικό του λόγο κρίνει. Σαφέστατα κρίνουμε τον πολιτικό λόγο. Του λόγο και ο πολιτικός και λόγος πράξη. Εκφράζεται... Και τι πράξη κιόλας. Σαφέστατα και συμφωνούμε, μαζί σας, ότι... κάποιο γιατί κόμμα κρίνεται με βάση τον πολιτικό του λόγο. Ο οποίος πολιτικός λόγος... Όχι, κυρία. Αυτό είναι ένα θέμα. Ο οποίος, συγγνώμη, με διάκοπτε. Ο οποίος πολιτικός λόγος εκφράζεται από τα επίσημα όργανα του. Κύριε Μπαφαλούκα. Και από το καταστατικό του. Και από τα επίσημα έγγραφά του. Δεν εκφράζεται, όπως επίσης, το τι λέγεται στην παρούσα... Να ακούσουμε και τον κύριο Μπαφαλούκα για να πάμε και στο επόμενο θέμα. Θέλετε να σχολιάσετε? Γιατί ξέρετε, ακούω πολύ, με πολύ προσοχή. Αυτό που δεν άκουσα από κανέναν είναι ότι η δημοκρατία δεν φοβάται τίποτα. Ποτέ και τίποτα. Η δημοκρατία και η αλήθεια. Τη Χρυσή Αυγή, ξέρετε ποιος την ανέβασε. Από τη μία η φτώχεια και από την άλλη ο ξύλινος πολιτικός λόγος που υπάρχει ακόμα και σήμερα. Δεν έχουν αλλάξει τον πολιτικό λόγο. Όταν άρχισε να ανεβαίνει η Χρυσή Αυγή, για να τα βλέπουμε και πώς ξεξελίχθηκαν όλα αυτά, ήταν όταν κάει και η Αθήνα, από εκεί και μετά. Γιατί κάποιοι, αυτούς που καίγαν την Αθήνα, τους περιθάλψανε. Και οι άνθρωποι που ψηφίζουν τη Χρυσή Αυγή. Δεν τα ξέρεις καλά, με συγχωρείς. Ξέρεις από όταν έγινε η Χρυσή Αυγή, με συγκεκριμένα στοιχεία. Ευτυχώς που έχετε τη μόνη αλήθεια. Από τότε μνημονιακές πολιτικές. Ευτυχώς που έχετε τη μόνη αλήθεια. Όχι, δεν έχω καμία μόνη αλήθεια. Εκτός αυτού... Αλλά απαντήστε μου αυτό που σας λέω. Με συγχωρείτε. Δεν είναι το θέμα κάει και... Η Μαρφίν, ακούστε, θα μου πείτε τη δική σας άποψη, να την εστεριστώ ή θα πω τη δική μου. Όχι. Εντάξει τώρα. Πώς έχει εντάξει τώρα. Συγγνώμη για τη διακοπή, αλλά... Κάθε άλλο, κάθε άλλο. Εγώ δεν φοβάμαι το διάλογο. Θέλετε να τα πούμε όπως είναι τα πράγματα. Σήμερα, στο ΣΥΡΙΖΑ, το 70% του ΣΥΡΙΖΑ είναι το πρώην ΠΑΣΟΚ. Για ποιο ΣΥΡΙΖΑ. Τι είναι αυτά που λέτε. Εγώ, με συγχωρείς, τώρα δεν θέλω να χρησιμοποιήσω καμιά άλλη κουβέντα. Ναι, πώς το βγάλετε αυτό το συμπέρασμα. Για πέστε μου, ποια να είναι σας τα στελέχη. Να σας πω εγώ συγκεκριμένα. Για πέστε μου. Συγκεκριμένα. Ο κύριος Τσούκαλης, ποιανού είναι. 201 μέλη στην Κεντρική Επιτροπή. Αλλά. Από τα 201 μέλη στην Κεντρική Επιτροπή. Πέστε τα. Πέστε τα. Προερχόμενα από το Πασόκ. Με αυτόν τον τρόπο να μιλάτε εσείς. Με αυτόν τον τρόπο που δεν είπε την αλήθεια η κυρία Ηλιοπούλου. Θα πηγαίνουν και θα ψηφίσουν την κάθε κυρία Ηλιοπούλου. Ένα λεπτό. Ξέρετε ένα τι έκανε η κυρία Ηλιοπούλου. Ξέρετε τι κάνει η κυρία Ηλιοπούλου. Κάθε κυρία Ηλιοπούλου βγαίνει και δείχνει ότι δεν είναι ο δράκος. Η Χρυσή Αυγή και αυτοί που μετέχουν δεν είναι ο δράκος. Εγώ δέχομαι αυτό που είπαν και πραγματικά ενδεχομένως γιατί η κυρία Ηλιοπούλου αυτή τη στιγμή έχει ένα παιδί στη φυλακή. Γιατί εσείς νομίζατε ότι η μάνα του Ηλιοπούλου είναι δράκος. Ξέρετε κάτι. Αυτοί που ψηφίζουν τη Χρυσή Αυγή δεν τους ενδιαφέρει ούτε ο Μιχαλολιάκος. Με τις ψυχαναγκιστικές του εξάρσεις. Ούτε κανένας. Όλοι να πάνε στη φυλακή. Όλοι να πάνε στη φυλακή. Κύριε Μπαφαλούκα. Και να βάλουμε δύο από ένα ψυχιατρικό νοσοκομείο να εκπροσωπούν την κάθε Χρυσή Αυγή. Θα πάρει πάλι ψηλό ποσοστό. Κύριε Μπαφαλούκα. Γιατί δεν πρέπει να μιλάμε. Τελειώνω. Συγγνώμη. Πρέπει να μιλάμε με αυτούς που ψηφίζουν. Γιατί ψηφίζουν. Ωραία. Η κυρία. Καλησπέρα σας. Ξεκίνησε λέγοντας κάτι ότι. Κάποτε άνοικε στο ΠΑΣΟΚ, που το οποίο το χαρακτήριζε εγκληματική οργάνωση. Αυτό είπατε. Τώρα θα μου πείτε πώς το ξέρατε εσείς αυτό. Γιατί, αν μου επιτρέπετε, πολύ απλά, διότι ήσασταν μέσα, ξέρατε πώς λειτουργούσε το πράγμα, ξέρατε για ποιο λόγο γίνατε αυτό που γίνατε, πώς κινόντουσαν τα πράγματα εκεί που, στο χώρο που είχατε την ευθύνη σας, ξέρατε πολύ καλά. Το πρόβλημα είναι ότι αυτό το ξέρει και όλος ο κόσμος. Ποιο.
αυτό. Ότι. Ότι το πώς λειτουργήσε εννοείται. Το πελατειακό κράτος. Όχι, ότι ήταν και εγκληματική οργάνωση το ΤΑΣΟ. Εξαρτάται. Το λέει τώρα η κυρία. Έχετε έναν εγκληματία δίπλα σας. Δεν ξέρω, κοιτάξτε, αν κάποιος. Αν κάποιος παρανομεί. Κύριε Τραταφυλόπουλε. Την κυρία εγκληματία δίπλα σας. Αν κάποιος παρανομεί. Πείτε μου, ποιος από αυτά το πούμε. Αν κάποιος παρανομεί. Αν κάποιος παραβαίνει τον νόμο λόγο. Σταθερά και κατ' εξακολούθηση και αν κάποιος ήταν σίγουρος ότι αποκλείεται με την αξία του ή με διαφανείς διαδικασίες να πάει κάπου. Ακούστε και έπρεπε κάτι. Να χρησιμοποιήσει, να πατήσει ένα κουμπί ή να πάρει ένα τηλέφωνο ή να μιλήσει με κάποιον άλλον. Και αυτό το ήξεραν όλοι. Χωρίς να θέλω να κολακεύσω τα αυτιά κανενός, εγώ είμαι ο παδός του ακαδημαϊκού λόγου του κυρίου Σπαντιδέα. Γιατί κρατάει τις αποστάσεις, όχι τα προσχήματα όμως. Προσπαθώντας ψύχρεμα να δώσει μια απάντηση. Ο κύριος Πρημικύρης αρνήθηκε ότι πόσο είπα τη 100 του Πασόκ είναι στο ΣΥΡΙΖΑ. 70%. Ποιο 70, 95, γιατί αλλά είχαν 5% και πήγαιναν. Δεν μίλησε για τα στελέχη, για τους οπαδούς. Με συγχωρείς, Μάκη μου, αν η ανάλυση σου φτάνει στο σημείο να πεις ότι το 95% του ελληνικού λαού που ψήφισε όχι ΣΥΡΙΖΑ αυτό λέω. Επειδή ήταν παλιά Πασόκ η Νέα Δημοκρατία. Τι Νέα Δημοκρατία. Και, λοιπόν, τι θες να πεις με αυτό. Εννοείται ένα κόμμα που από το 5 πάει στο 30, και το Πασόκ, από πού θα πάρει. Και το από πρώην ψηφοφόρους του Πασόκ, της Νέας Δημοκρατίας, του ΚΚΕ. Όχι, για τη Νέα Δημοκρατία δεν έπεσε τόσο. Το Πασόκ όμως από το 40 πήγε στο 5. Επομένως, πού πήγαν αυτοί, μαθηματικά, εννοείται. Απλά αν κάνεις, πήγαν. Και τι σημαίνει ότι αυτός ο κόσμος πρέπει να τον ποινικοποιήσει. Όχι, επειδή σας το είπα όμως θυμώσατε. Όχι, με συγχωρείς. Δεν το δεχτήκατε. Το 70, αν κάνει αναφορά στον κόσμο και στους ψηφοφόρους. Βέβαια, στον κόσμο. Όχι 70, 80 θα μπορούσα να του πω. Να το αν που κάνεις συμφωνήσατε. Αν αναφορά όμως, πρόσεξε, ένα κόμμα έχει δύο όψεις στο φεγγάρι. Η μία είναι ο κόσμος που το ψηφίζει και το άλλο είναι ο ηγετικός του πυρήνας. Αυτός που διαμορφώνει την πολιτική μαζί με τον κόσμο. Θα ήθελα να ακούσω ποιος είναι ο ηγετικός πυρήνας και ποιος έχει την κεντρική γραμμή. Ακούστε. Αυτό λοιπόν. Επομένως, άλλο ακούω. Θέμα μιλάμε. Επειδή δεν το ξέρουμε. Επειδή δεν το ξέρουμε. Έκανε, εγώ πετάχτηκα. Συγγνώμη, πετάχτηκα. Στην Ευρώπη. Ξέρω, γιατί με συγχωρείς. Εγώ δεν θέλω να προσβάλλω. Ακούστε. Όχι, εγώ δεν σας προσβάλλω. Είμαι λιγάκι έτσι. Σας είπα εγώ ότι με προσβάλλετε. Δεν είπα αυτό. Κάθε άλλο, κάθε άλλο. Σε καμία περίπτωση δεν θέλω να μειώσω την άνοδο του εγώ ενοχλήθηκα με ένα που είπατε. Κύριε ξέρετε ποιο. Για να μειωθεί. Ξέρετε ποιο. Η πραγματικότητα όταν 500.000 κόσμος είναι λέω. Στο Σύνταγμα αυτό και χτυπάει αυτό το σάπιο δικοματικό σύστημα που κι εσείς κριτικάρετε. Και σαφώς. Είχαμε μια εγκληματική ενέργεια στη Μαρφήν, αν αναφέρεσαι σε αυτήν. Πρόσεξε. Δεν αναφέρω μόνο σε αυτήν. Αναφέρομαι σε μια σειρά ότι από τότε άρχισε η Χρυσή Αυγή να ανεβαίνει. Σαφώς. Κάνεις τραγικό λάθος. Σαφώς. Η Χρυσή Αυγή ξέρετε πόσο ανέβηκε. 6% είχε το Λάος. Πότε. Εθνική παράταξη. Και πήγαν στο Λάος. Και πήγαν 7, από το Λάος πήγαν. Τι λέτε τώρα. Λοιπόν, ακούστε με κάτι. Ακούστε. Παρακαλώ, όχι ο κύριε Ιγνατίου. Δεν έχει νόημα αυτή η κουβέντα. Το χέρι έτσι. Ναι, ναι. Δεν βγαίνει έτσι όχι, από παθενογέννηση. Οδηγεί... Κύριε Τσούκαλε, κάντε μου τη χάρη. Το Μιχαλολιάκο, σας παρακαλώ. Συγγνώμη, Μάκη μου, αλλά ο Μιχαλολιάκος είναι ασανόητος. Δώστε μου λίγο. Καθόταν δίπλα μου στο Δημοτικό Συμβούλιο και σας πληροφορώ ότι έδινε παραστάσεις μόνο. Ακούστε. Κάθε φορά που ήθελε, ερχόταν και έλεγε μια κοτσάνα που άρεσε στον κόσμο εκείνη τη στιγμή και έφευγε. Θα έρθω στον κύριο Τσούκαλε τώρα και στον κύριο Τσαγκάρη. Κάνουμε και στον Δήμαρχο Πεντέλης, αφού όμως δείτε το ρεπορτάζ που ακολουθεί. Για να δούμε τι συμβαίνει σε αυτή τη χώρα της Φεδράς Πορτοκαλέας. Η Αμερικανική Υπηρεσία Περιβάλλοντος από το 99 έχει βγάλει ένα διεθνές ένταλμα σύλληψης για κακουργηματική πράξη εναντίον ενός κυρίου ο οποίος τυχαίνει να είναι ο κουνιάδος του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη και όχι μόνον αυτό να είναι παντρεμένος με την ανιψιά του σημερινού Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη Αθανάσιο Ανδρεουλάκου. Σας εκπλήσω, έτσι. Το ένταλμα αυτό δεν έχει εκτελεστεί όλο αυτό το διάστημα ενώ απέναντι δεν είναι ούτε η κυβέρνηση της Μολδαβίας ούτε η κυβέρνηση της Κένιας. Είναι η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, όπου σήμερα και μετά το δημοσίευμα στο Zoogla.gr έχουν πάρει φωτιά τα τηλέφωνα της πρεσβείας, διότι πίστευαν
ότι ο άνθρωπος αυτός κάπου κρύβεται και τον αναζητούσαν, ενώ αυτός ήταν, από ό,τι φαίνεται, υπό την προστασία της ελληνικής κυβέρνησης. Ως μέσα σκανδάλου, λοιπόν, αναδύονται από την προστασία που φέρεται να απολαμβάνει ο αδερφός Ευγενίας Μανολίδου και κουνιάδος του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, Γιάννης Καραγιαννίδης. Αν και σε βάρος του κυρίου Καραγιαννίδη εκκρεμεί ένταλμα της Αμερικανικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος από το 1999, καθώς του είχαν απαγγελθεί κατηγορίες κακουγερματικού χαρακτήρα για μόλις περιβάλλοντος, είχαν πετάξει σιτάρι με πετρέλαια μέσα στη θάλασσα. Και αυτά δεν τα συγχωρούν οι Αμερικανοί, όπως γνωρίζετε. Εξακολουθεί να κυκλοφορεί ελεύθερος. Αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι ο κύριος Καραγιαννίδης είναι παντρεμένος με την Ευθυμία Ανδρεουλάκου, ανιψιά του σημερινού Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη Αθανασίου Ανδρεουλάκου και κόρη του πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υφυπουργού Απόστολου Ανδρεουλάκου. Το ρεπορτάζ. Ως μέ σκανδάλου αναδύονται από την προστασία που φέρεται να απολαμβάνει ο αδερφός της Ευγενίας Μανολίδου και κουνιάδος του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, Γιάννης Καραγιαννίδης. Αν και σε βάρος του κύριου Καραγιαννίδη εκκρεμεί ένταλμα της Αμερικανικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος από το 1999, καθώς του είχαν απαγγελθεί κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα για μόλυνση του περιβάλλοντος, εκείνος εξακολουθεί να κυκλοφορεί ελεύθερος. Η ιστορία εκτείνεται χρονικά από το 1999. Ο κύριος Καραγιαννίδης φέρεται να άδειασε στη θάλασσα, στα ανοιχτά της Νότιας Κίνας, ένα φορτίο 487 κιλών σιτηρών επιμολυσμένο με πετρέλαιο. Οι κατηγορίες που του έχουν απαγγελθεί από τις Αμερικανικές Αρχές εδώ και περίπου 15 χρόνια είναι παράνομη απόθεση πετρέλαιου και πετρελαιοειδών, συνωμοσία για απόθεση πετρελαίου και πετρελαιοειδών, παρεμπόδιση εν εξελίξη έρευνας και εξαπάτηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Από το 2005, ο κουνιάδος του Άδωνη Γεωργιάδη διώκεται επίσημα και από την Ιντερπόλ, η οποία έχει εκδώσει εις βάρος του διεθνές ένταλμα σύλληψης, ενώ στις 17 Ιουλίου του 2009, η Εισαγγελία Εφετών Αθηνών διαβίβασε προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης εντολή προς εκτέλεση του διεθνούς εντάλματος που εκκρεμεί σε βάρος του αδελφού της κυρίας Μανολίδου, η οποία όμως μέχρι σήμερα δεν έχει υλοποιηθεί. Πρέπει πάντως να σημειωθεί ότι ο κύριος Καραγιαννίδης είναι παντρεμένος με την Ευθυμία Ανδρεουλάκου, ανιψιά του σημερινού Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Δημοσίας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη Αθανάσιου Ανδρεουλάκου και κόρη του πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υφυπουργού Απόστολου Ανδρεουλάκου. Έτσι λοιπόν, τόσο ο κύριος Γεωργιάδης όσο και ο κύριος Ανδρεουλάκος είναι προφανές ότι είναι ενημερωμένοι για το γεγονός ότι ένα άτομο του στενού οικογενειακού τους περιβάλλοντος καταζητείται από τις αρχές. Με το θέμα ασχολήθηκε και η βουλευτής των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, Μαρίνα Χρυσοβελώνη, η οποία κατέθεσε ερώτηση και προς τον Υπουργό Δημοσίας Τάξης Νίκο Δένδια, αλλά και προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης Χαράλαμπο Αθανασίου. Σε σχετικό έγγραφο λοιπόν που παραδόθηκε στη Βουλή, προκύπτει ο αριθμός των αιτημάτων έκδοσης από και προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και τα είδη των αδικημάτων για τα οποία διώκονται συγκεκριμένα πρόσωπα. Προσέξτε όμως, αυτό που λείπει από το έγγραφο είναι το αδίκημα για το οποίο κατηγορείται ο κύριος Καραγιαννίδης. Εγώ επειδή έτυχε να μιλήσω για πολύ λίγο με τον κύριο Γεωργιάδη, το απόγευμα, πρόλαβα και του είπα ότι υπάρχει ένα θέμα μεταξύ άλλων γενοσύμων και υπολείπων που έχουμε να συζητήσουμε, υπάρχει και αυτό το θέμα. Λέω ότι φταίω, αν συμβαίνει κάτι τέτοιο με τον αδερφό της γυναίκας μου, δεν ξέρω, λέω σαφώς, εντάξει. Δεν φέρεις και την ευθύνη όλου του οικογενειακού δέντρου, αλλά το γεγονός ότι ένας ο οποίος διώκεται με διεθνές ένταλμα από την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών και έχει και... FBI, Interpol, έχει τον Άδωνη κουνιάδο, και είναι και γαμπρός του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Τάξης και δεν έχει συλληφθεί με την ίδια τουλάχιστον ταχύτητα που έχουν συλληφθεί χρυσαυγίτες, είναι ένα θέμα. Αυτό είναι βόμβα τώρα που λέτε, με συγχωρείτε κύριε Τερατάφυλλο. Εντάξει, εγώ δεν τις αμολάω. Βόμβα, Θανάση μου, δεν είναι ακριβώς το, εντάξει. Μεγατόνων βόμβα είναι. Ένας άνθρωπος δηλαδή, το 1998 έγινε αυτό. Τον ψάχνει η Ίντερπολ. Η ελληνική δικαιοσύνη το 9 εκδίδει ένταλμα και δεν βρίσκεται πουθενά. Με συγχωρείτε, είναι βόμβα. Και βόμβα ήταν... γιατί δεν βρίσκεται. Έτσι, ούτε όχι... δεν λέω ότι ευθύνεται. Μα το 1998 έγινε, 2004 γνωρίστηκε με την ευγενία ο άνθρωπο. Δεν υπάρχει οικογενειακή ευθύνη, αλλά γιατί ο συγκεκριμένος καταζητούμενος δεν βρίσκεται.
τη στιγμή που τον κάθε φουκαρά τον χώνουν μέσα με τη μία. Η φωτογραφία που έχουμε στο Zoogla.gr, αν θέλετε να το δείξετε, είναι από το γάμο της κυρίας Μανολίδου, που είναι εκεί ο άνθρωπος με το διεθνές ένταλμα σύλληψης. Σε οικογενειακή ευθύνη δεν υπάρχει, βέβαια, δεν υπάρχει. Για όνομα του Θεού, αλλά είναι πρωτάκουστο. Θέλω να πω ότι όταν θέλουν κάποιον να τον συλλάβουν για να τον διασύρουν, βέβαια. Και αν τύχει να είναι και λίγο ακροδεξιός ή να είναι ακροαριστερός, τον ανακαλύπτουν αμέσως. Όταν όμως πρόκειται για δικό τους άνθρωπο, κάνουν και λίγο τα στραβά μάτια. Ξέρετε, αυτά δεν τα... και έχουν μπλέξει με τους Αμερικανούς. Αυτό είναι το χειρότερο. Το χειρότερο δεν είναι που τους ξέφυγε ο Χριστόδουλος. Το χειρότερο είναι που δεν συλλαμβάνουν ένα με διεθνές ένταλμα που τον διώκουν οι ίδιοι. Είναι χειρότερο από εκείνο αυτό. Θα μου πείτε, εντάξει, καλό είναι να ακούσουμε και τη δική τους πλευρά, την άλλη πλευρά, δηλαδή, την άλλη άποψη, αλλά φαντάζομαι ότι όπως συμβαίνει στις τελευταίες εκπομπές μου, είναι πράγματα τα οποία, πώς έλεγε ο Καραμαλής, άλλα γίνονται και δεν λέγονται και άλλα λέγονται και δεν γίνονται. Αυτά γίνονται αλλά δεν λέγονται και δεν κουβεντιάζονται. Είναι όμως ένα θέμα, σοβαρό νομίζω. Είναι προκλητική η συνειρμή. Τώρα εσείς ξέρω, επειδή δεν το λέω. Τσακώθηκε ο Άδωνης με το γαμμένο, το έχετε μεγιστοποιήσει πολύ το θέμα. Έτσι είναι όμως μεγάλο είναι. Θέμα. Είναι μεγάλο θέμα, τι λέτε. Είναι. Μεγάλο θέμα είναι. Δεν είναι, κύριε Τσούκαλε. Ασφαλώς είναι. Είναι. Με διεθνές ένταλμα, όταν είσαι και μάλιστα για δίκημα κακουργηματικού χαρακτήρα, είναι τεράστιο θέμα. Πέταξαν μισό τόνο σιτηρά μαζί με τα πετρέλαια στη θάλασσα. Εκεί δεν έχει αστεία. Δεν είναι Βαλκανιστάν εδώ πέρα να κάνεις ό,τι γουστάρεις. Έτσι σε βούτυξαν. Πρέπει να εφαρμοστεί ο νόμος αναμφισβήτητα και να γίνει και μια δίκαιη δίκη, γιατί μπορεί να κατηγορείται ένας άνθρωπος, δεν σημαίνει εκ προημίου ότι είναι και ένοχος, έτσι. Βέβαια, σε εμβάλλει σε σκέψεις η αποφυγή μιας τέτοιας δίκης. Κύριε Τσούκαλη, είναι η πρώτη φορά που ένας με ένταλμα από Αμερική στην Ελλάδα δεν συλλαμβάνεται. Είμαστε σίγουροι ότι είναι το πρώτο δεν περιστατικό. Δεν είμαι ειδικός. Ασφαλώς θα υπάρχουν και θα υπάρχουν και πολλοί. Έτσι. Τώρα σχολιάζουμε το συγκεκριμένο. Είναι γεγονός ότι δεν μπορεί να αποδείξει κανένας ότι το ένταλμα αυτό τελούσε εις γνώση του κυρίου Γεωργιάδη σήμερα. Ο κύριος Γεωργιάδης δεν είχε σχέση με τη Νέα Δημοκρατία το 1999 που εξεδόθη το ένταλμα. Αλλά τέλος πάντων... Ξέρετε τον Ανδρεουλάκο, δεν χρειαζόταν τον Γεωργιάδη. Είναι πολύ ικανότερος στα νομικά ο κύριος Ανδρεουλάκος. Και το κυριότερο όταν είναι και γενικός γραμματέας ο... Ο θείος της είναι περιττός. Καταρχήν... Τώρα, δεν είναι καλό να μπαίνουμε και να εξετάζουμε το οικογενειακό δέντρο του καθενός. Ναι, μπορεί να υπάρχει ένα λάθος, δεν το ξέρουμε. Επειδή αυτό. Το βάζετε το θέμα, αν θελήσει κανένας να κάνει και το δικηγόρο του διαβόλου, οφείλει να πει εντάξει, δεν ξέρουμε πότε παντρεύτηκε την κόρη του Ανδρεουλάκου για να δούμε αν είχε ένομο συμφέρον ο Ανδρεουλάκος να τον καλύπτει. Ασχολείτε, δηλαδή, τώρα είναι δυνατόν ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης να μην έχει ενημερωθεί ότι για τον γαμπρό του υπάρχει ένα ένταλμα? Θα έχει, ασφαλώς θα έχει. Είστε τώρα, το συζητάμε σοβαρά αυτό? Είναι ιδιωτική ζωή ενός ανθρώπου να έχει ένα ένταλμα από την Ίντερπολ για κακουργηματική πράξη? Τώρα, αυτά είναι αστεία. Και αν πούμε η ότι πρώτη συμβαίνει, προσέγγιση είναι έτσι όπως το λέτε. Εάν δεν το γνωρίζει αλλά ο Άδωνης και ο Ανδρεουλάκος, τότε δεν ξέρουμε δεν τι γίνεται κυβέρνηση. Μέσα στις ασφάλειες και αν ένας Γενικός Γραμματέας από την πρώτη στιγμή ενημερώνεται για όλα τα πράγματα που αφορούν όλους τους Έλληνες. Εάν κάποιος το υπέδειξε, ασφαλώς και θα τελούσε η γνώση. Αυτό ότι σίγουρα το γνωρίζουν είναι, δεν το αμφισβητεί κανείς. Αλλά όμως τώρα να πούμε ότι πρέπει να απολογηθεί ο Γεωργιάδης για το κληρονομικό αυτό της οικογένειας. Όχι. Θα ήταν προτιμότερο πάντως να σχολιάσουμε τον κύριο Γεωργιάδη. Όχι, αλλά για τα συμβαίνοντα στον χώρο της υγείας. Όχι, μου επιτρέπετε. Που υπάρχουν σοβαρές ευθύνες. Ήθιστε. Όταν διαπράττει ένα κακούργημα ο οποιοσδήποτε έχει σχέση με πολιτικό πρόσωπο, να μην τυχαίνει καμία σκάλυψης. Όταν αποκαλυφθεί ότι
έχει τύχει της οποιαδήποτε κάλυψης, τα πολιτικά πρόσωπα παρετούνται για λόγους ευθυξίας στη Γαλλία, στην Αγγλία, στη Γερμανία, στην Ελλάδα, όχι. Με την ίδια λογική, με την ίδια λογική και ο κύριος Παπακοσταντίνου, μπορεί ο άνθρωπος να μην είχε δει ότι ήταν τα εξαδέρφες του μες στη λίστα Λαγκάρτ. Έτσι δεν είναι. Μην λέμε αστεία. Τότε ο Ανδρεουλάκος δεν είδε ότι ο γαμπρός του έχει ένα ένταλμα. Νομίζουμε αν το 99, το 2000, το 2001 υπήρχε κάποια σχέση του κύριου Ανδρεουλάκου με το συγκεκριμένο. Ο κύριος Παπακοσταντίνου. Το ξέρουμε αν ήταν, είχε παντρευτεί ο κύριος Καραγιαννίδης την κυρία Ανδρεουλάκου. Όχι, όχι, δεν λέω αυτό. Αλλά σήμερα 2000, δεν θα το ξέρω. Δεν θα το γνώριζε. Γιατί σήμερα. Αν δεν είχε παντρευτεί. Αν... σήμερα ασφαλώς το ξέρει. Θα δούμε πώς θα αντιδράσει. Με αυτό πήγα να πότε, πω. Μετά την εκπομπή μου το ξέρει. Ένα ένταλμα που είναι από τότε το έμαθε από την εκπομπή μου. Όχι, μην λέτε τέτοια πράγματα γιατί θα βάλω τα κλάματα. Όχι. Απλά, ρε, δήμαρχε. Εγώ θα σας ακούω με πολύ προσοχή και θέλω να σας πω ότι μετά από 50 χρόνια στο δημόσιο βίο και είτε ως στρατηγός είτε ως δήμαρχος μια 20ετία, θέλω να πιστεύω ότι αυτό, η διαπλοκή δηλαδή η οποία υπάρχει μεταξύ κόμματος, κράτους και εξουσίας, είναι καθημερινό φαινόμενο και ίσως είναι το μικρότερο δυνατόν. Ενώ δηλαδή βλέπουμε σε αυτή την κοινωνία τόσο πολύ μεγαλύτερα πράγματα, εγώ ειλικρινά εξεπλάγιν τελευταία όταν είδα ότι υπήρχαν μέσα στο Υπουργείο Εθνικής Αμήνης ένστολοι οι οποίοι είχαν πάρει μίζα. Δηλαδή είναι μια διαδικασία που μας βάζει όλους να σκεφτούμε ότι ζούμε σε μια κοινωνία η οποία απαιτείται να έχει την πλήρη κάθαρση και δεν σας κρύβω ότι με την τεράστια αυτή εμπειρία του μεσού αιώνα που έχω στη διοίκηση θεωρώ ότι ίσως είναι η πρώτη φορά που βλέπω και λειτουργεί η δικαιοσύνη στη σωστή κατεύθυνση. Όσον δε αφορά το σοβαρό θέμα που συζητήσαμε για τη Χρυσή Αυγή, θέλω να σας πω ότι η κοινωνία και κυρίως τα κόμματα δημιούργησαν τη Χρυσή Αυγή και εάν θέλουμε και εκτιμούμε ότι πρέπει να φύγει, αυτή είναι πάλι που πρέπει με τις λειτουργίες της να την απομακρύνουν. Δεν είναι η διαδικασία του να γεμίζουμε τις φυλακές για να σταματήσουμε να ρέει ο κόσμος προς τα εκεί. Η διαδικασία είναι να λειτουργήσει ένα κράτος. Χαίρομαι γιατί είδα στο πάνελ σας ανθρώπους που αντιπροσωπεύουν το ιατρικό κλάδο και τιμώ απεριόριστα τη δουλειά που κάνουν αυτοί οι άνθρωποι έχοντας σε επικοινωνία με τρία νοσοκομεία που έχω στο Δήμο μου ενεργά. Σας πληροφορώ ότι τον τελευταίο καιρό τα τρία νοσοκομεία γίνανε ένα και αυτό υπολειτουργεί. Δεν θα πρέπει λοιπόν σε αυτή τη διαδικασία λειτουργίας της κοινωνίας και των δομών της να ενσκύψει η εξουσία η κεντρική και να στηρίξει λειτουργίες που να σέβονται τον άνθρωπο, τον πολίτη και να τον υπηρετούν. Και στο δικό μας χώρο, τον αυτοδιοικητικό χώρο, βλέπω ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με αυτό που κάνουνε. Δηλαδή θεωρούν τον εαυτό τους το κέντρο της γης τη στιγμή κατά την οποία έχουν επιλεγεί για να υπηρετήσουν τον συνανθρωπών τους. Και κάποιοι και να σοβαρές καταθέσεις. Έτσι είναι. Δηλαδή είπε προχθές ένας δήμαρχος της Πελοποννήσου βρέθηκε με 18,5 εκατομμύρια στην τράπεζα. Θέλω κύριε Τριανταφυλόπουλε να σας πω ότι μετά από μια διαδικασία 20ετή στην αυτοδιοίκηση περιμένω τα 2.000 ευρώ στο τέλος του μηνός για να ζήσω τον επόμενο. Και αυτό το δηλώνω απερίφραστα και οποιοδήποτε θέλει με εδώ να με ελέγξει. Και βλέπω ανθρώπους οι οποίοι το καλοκαίρι παρεθερίζουν στη Μύκονο με ξενοδοχεία των 200 ευρώ, 250. Εδώ θέλω να πιστεύω τι λέτε τώρα, πρέπει... αυτά είναι τα φθηνά των 250. Των 500, των 800, σουίτες των 1.000. Να σας πω εγώ και δήμαρχε. Γι' αυτό το είπα. Δισεκατομμυρίων. Γι' αυτό το είπα κύριε Τριανταφυλόπουλε. Θέλω δηλαδή να πιστεύω ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί απερίφραστοι θα πρέπει να μπουν σε μια διαδικασία ελέγχου πλήρως της εξουσίας σε κάθε τους βήμα
Γιατί αυτό που απεδείχθηκε είναι ότι όλα αυτά τα χρόνια υπήρχε η λαϊλάτηση της πατρίδας μας και αυτοί που δεν την οδήγησαν εδώ, δηλαδή ο λαός, είναι αυτός που σήμερα πληρώνει γι' αυτό το κακό που η πολιτική της του έκανε. Πάμε τώρα στην επιστολή του κυρίου... Επειδή λέγαμε για εγκληματικές οργανώσεις και υπάρχει και η ορολογία που λέει οικονομικό έγκλημα. Δηλαδή εκεί θα μπορούσε τώρα να μπλέξει το πράγμα λίγο. Εκεί πάω. Ακούστε. Αναστάσιος Κοβάτσης, καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη. 10/12/13 μου στείλε την επιστολή. Αγαπητέ κύριε Τριαραφυλόπουλο, συμπλήρωμα των όσων προβάλλατε προ καιρού στη ζούγκλα για την υπερτιμολόγηση των φαρμάκων γενοσύμων, παρακαλώ δεχτείτε και τα εξής. Τα γενώσιμα είναι μεγάλο σκάνδαλο. Για τα γενώσιμα μας ενδιαφέρει κυρίως η φαρμακολογική τους δράση και το κοστολόγιο παρασκευής. Φαρμακολογική δράση είναι η ίδια με τον πρωτοτύπων και χορηγούνται άφοβα ύστερα από έλεγχο όπως και των πρωτοτύπων. Το ότι ένας ασθενής ή υγιής λήπτης πέθανε μετά από τη λήψη γενοσίμου και πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί, τότε θα πρέπει να είμαστε περισσότερο επιφυλακτικοί με την ασπιρίνη, γαστροραγίες, πενικυλίνη, αναφυλακτικό σοκ κτλ. Διότι πολλοί λήπτες αντιδρούν αλλεργικά λόγω υπερευαισθησίας στα παραπάνω φάρμακα. Αλλά δεν καταργούμε την ασπιρίνη και την πενικυλίνη. Το ίδιο ισχύει και για την τοξικολογία, βιοχημεία κάθε φαρμάκου, τις οποίες διδάσκω εδώ και στο εξωτερικό επί 30 συναπτά έτη. Με συγχωρείτε, κανένας δεν βάζει θέμα επικινδυνότητας των γενοσύμων. Ναι, να τελειώσω την επιστολή. Είναι μικρή. Να μην αφήσουμε τέτοια εντύπωση. Δεύτερον, το κοστολόγιο των γενοσύμων θα πρέπει να είναι 10-20% των πρωτοτύπων. Και μια πληροφορία στο ίντερνετ σύγκριση τιμών γενοσίμων μεταξύ Ελλάδος και Σουηδίας συγκρίνει τις τιμές με τη Σουηδία για την Ελλάδα και βρίσκει ότι στην Ελλάδα είναι πολύ μεγάλη η τιμή των γενοσίμων. Ως παραδείγματος χάρη, η ομεπραζόλη στην Ελλάδα πωλείται 15,3 ευρώ ενώ στη Σουηδία 8,05. Η συμβαστατίνη στην Ελλάδα πωλείται 19,81 ευρώ ενώ στη Σουηδία 7,07 κτλ. Ακολουθεί ένας μακρύς κατάλογος γενοσίμων με τις μεγάλες διαφορές μεταξύ Ελλάδος και Σουηδίας. Το ίδιο συμβαίνει και με τις διαφορές άλλων κρατών της Ευρώπης. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε μεγάλα περιθώρια προς τα κάτω, δηλαδή να κατεβάσουμε τις τιμές των γενοσίμων στο 15% των πρωτοτύπων και όχι στο 65%. Τελικά, ας εφαρμόσουμε τις σουηδικές κοστολογίες ή άλλες παρόμοιες άλλων ευρωπαϊκών ή άλλων κρατών. Ο κύριος Υπουργός προτείνει να κοστολογηθούν τα γενώσιμα στο 65% της τιμής των πρωτοτύπων από 80% που είναι σήμερα, ενώ θα πρέπει να κατέβουν στο 15-20%. Τι λέει γι' αυτά? Το κέρδος μας θα είναι πολλά δις ευρώ. Συμπέρασμα. Η πρόταση να κοστολογηθούν τα γενώσιμα 65% στις τιμές των πρωτοτύπων είναι μέγα σκάνδαλο με τεράστιο κόστος. Επομένως θα πρέπει να μειωθεί στο 15-20% δεδομένου ότι ο κύριος Υπουργός θέλει να μειώσει τις σπατάλες που προτείνει η Επιτροπή Κοστολογήσεως Φαρμάκων. Πού το βρήκαν στην Επιτροπή το 65%? Ποιοι θα μοιραστούν το 50% από το 65% ως το 15% τη διαφορά της τιμής των γενοσίμων? Με τιμή Αναστάσιος Κοβάτσης, χημικός υγειονολόγος, τοξικολόγος, εκλεγμένος επισκέπτης καθηγητής για 34 διαλέξεις στο Πανεπιστήμιο Νίξον του Τόκιο Ιαπωνίας, Πανεπιστήμιο Γάνδης Βελγίου, Τρυπόλεως Λιβύης κλπ. Και κοινοποίηση στο κύριο Υπουργό Υγείας. Δεν είναι έτσι. Παρόλα η ομοπραζόλη δεν είναι γενώσιμο. Δεν είναι γενώσιμο, είναι πρωτότυπο. Η ομοπραζόλη είναι πρωτότυπο. Λάθος κάνει. Είναι δραστική ουσία. Αναφέρεται σε δύο δραστικές ουσίες. Συγγνώμη, ένα λεπτό. Πριν σας δώσω το λόγο, έδωσα, μοίρασα εγώ το λόγο. Έτσι, όταν καρφώνεστε ότι υπερασπίζεστε ο καθένας τα δικά του συμφέροντα. Να σας εξηγήσω. Έχω τον καθηγητή εδώ και θα μιλήσει άλλος. Πριν από εκείνον. Να δηλαδή, κάνει ερώτηση τότε. Για να απαντήσει. Κύριε ερώτηση. Ό,τι θέλετε θα του κάνετε. Να απαντήσει και θέστε το. Μαζί με την ερώτηση. Ναι, πρώτα θέλω να ρωτήσω. Κάντε μου τη χάρη. Πριν να κάνετε την ερώτηση, αφήστε με λίγο να συντονίσω. Κύριε Τσαγκάρη, έχετε άποψη για το θέμα? Ειδική άποψη δεν έχω, αλλά θεωρώ πολύ φυσιολογικό αυτό που περιγράφεται ως φαινόμενο, διότι και το μοιράζει τρεις φορές απάνω το αγοράζαμε. Και σε μια χώρα στην οποία έβγαλε εντολή ο Πρωθυπουργός τους βουλευτές να μην διορίζουν τους συγγενείς τους στη Βουλή μετά το τελευταίο περιστατικό, σε μια χώρα στην οποία χθες ανακοινώθηκε με εντολή του κυρίου Μητσοτάκη ότι δεν θα παίρνουν όλοι 10 οι δημόσιοι υπάλληλοι, δεν θα βάζετε σε όλους 10.
Διότι είχες μία αξιολόγηση του δημοσίου μαζί σου όλους 10. Σε μία χώρα στην οποία υπάρχουν οι δήμαρχοι με τις καταθέσεις των 18 εκατομμυρίων, να μην θυμηθώ τους άλλους οι οποίοι είναι ήδη καταδικασμένοι, ό,τι συνέβαινε στο Υπουργείο Άμυνας, προφανώς συνέβαινε και στο Υπουργείο Υγείας. Φαντάζομαι σε όλα τα υπόλοιπα Υπουργεία το ίδιο συνέβαινε. Εδώ το ερώτημα το οποίο δεν απαντήθηκε σε αυτό το έγκλημα που έχει συντελεστεί σε μια χώρα που πτώχευσε, είναι αν αυτός που αγόραζε 17 φορές απάνω. Δεν είναι να κρίνουμε σήμερα βεβαίως τι θα κάνει ο Γεωργιάδης που πήγε προχθές. Βεβαίως. Και να κριθεί και αυστηρά κλπ. Εδώ υπάρχει ένα ερώτημα. Αυτός που 30 χρόνια τα αγόραζε 17 φορές απάνω, φυλακή θα πάει. Θα του κατάσχουμε το σπίτι. Μείνετε εκεί. Αυτή είναι η απορία. Πριν έδωσε εσάς, είναι η πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Πειραιά, κυρία Νεμοδουρά, που ζήτησε να κάνει μια παρέμβαση. Κυρία Νεμοδουρά, σας ακούω. Ναι, θα ήθελα να πω το εξής. Σήμερα είχαμε την τύχη ή την ατυχία, σαν Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, μαζί με τους γιατρούς της Ομοσπονδίας των Γιατρών του ΕΟΠΗ, να έχουμε συνάντηση με τον Υπουργό Υγείας για το θέμα της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας για το νομοσχέδιο που καταθέτει. Εάν βλέπαμε τον κινησμό και με πόση απάθεια πραγματικά χειρίζεται ο Υπουργός Υγείας το θέμα της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και την υγεία των πολιτών, όπου θεωρεί ότι με λιγότερους κατά το ίμιση γιατρούς μπορεί να δώσει υγεία και να απολύσει, γιατί το επιτάσσει η Τρόικα, 4.000 γιατρούς, τους οποίους ξεπετάει με έναν τρόπο κοινικό, ενώ του εφέταμε τους λόγους, και το ότι δεν πρέπει η πρωτοβάθμια να λυθεί κατά αυτόν τον τρόπο και ότι το μόνο που κατορθώνει είναι να απολύει γιατρούς και εργαζόμενους και να θέτει σε κίνδυνο την υγεία των πολιτών, και σε ένα νομοσχέδιο με αρκετές διατάξεις που θέλουν συζήτηση γιατί μπήκανε, ναι, μέσα. Αλλά αυτό με το θέμα μας τι σχέση έχει τώρα? Έχει το εξής. Πιστεύετε ότι ο Υπουργός Υγείας θα είχε κάποιους ενδιασμούς στο να θέσει θέμα για το θέμα του συγγενούς του? Μα ήταν δυνατόν να αντιδράσει διαφορετικά? Αν μπορούσατε να δείτε την έκφραση του προσώπου του όταν του εκφράζαμε την αγωνία μας για τους πολίτες και για τις απολύσεις, αυτός ο άνθρωπος δεν πιστεύω ότι ποτέ θα έβαζε την παρέτησή του. Κυρία για θέμα οικογενειακό. Τώρα εσείς βγάζετε το άχτη εξαιτίας του κουνιάδου που είπαμε. Όχι, δεν βγάζω το άχτη. Ναι. Επιτρέψτε μου να σας πω. Με εξεπλάγει, διότι όταν του τα θέταμε κατά πρόσωπο, η έκφραση του προσώπου και οι απαντήσεις ήταν τόσο κοινικές που πραγματικά προβληματίστηκα πώς είναι δυνατόν ένας νέος άνθρωπος και νέος υπουργός να μπορεί να παίρνει αβίαστα τέτοιες αποφάσεις για τέτοια σημαντικά θέματα. Μάλιστα. Πραγματικά σας το λέω και επικαλούμε και την άποψη των παρευρισκομένων εκπροσώπων της Ομοσπονδίας των Γιατρών του ΕΟΠΗ και αυτού του ιδίου του Προέδρου του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου. Έγινε, ευχαριστώ πολύ, καλό σας βράδυ. Κύριε Σπανιδέα, σας ο λόγος, έχω δώσει το λόγο στον κύριο Σπανιδέα. Για τα γεννόσημα είναι ο λόγος τώρα. Πρώτα, συμφωνώ απόλυτα με τον καθηγητή, όπως ακριβώς τα περιγράφει, και μάλιστα κάνει το λάθος να παίρνει σαν συγκριτικό στοιχείο τις τιμές στη Σουηδία και στη Δανία, που είναι πολύ πιο ακριβές από ό,τι είναι στη Γερμανία. Γι' αυτό το χρησιμοποιήσει, για να μην του πούνε ότι πήρε τις χαμηλότερες. Και από ό,τι είναι στην Πολωνία. Εάν λοιπόν εφαρμοζόταν ο νόμος ο οποίος έχει ψηφιστεί στην Ελλάδα και ο οποίος λέει ότι οι τιμές των φαρμάκων στην Ελλάδα θα είναι ο μέσος όρος των τριών φθηνοτέρων τιμών στην Ευρώπη. Θα κλείνουν όλες τις ελληνικές φαρμακοβιομηχανίες. Άρα να χρηματοδοτούμε τις ελληνικές φαρμακοβιομηχανίες, όπως τα ναυπηγεία, όπως την Ολυμπιακή. Έτσι. Να χρηματοδοτούμε, να το δεχτούμε. Στην Αυστρία πάντως το πλαβίξει και το παραδεχτούμε. Εσείς το λέτε αυτό. Εσείς το λέτε αυτό. Αντί να πείτε να κλείσουν και να ανοίξουν άλλες που θα κατασκευάζουν ένα φάρμακα. Δεν το κατάλαβα αυτό. Το πλαβίξ που παίρνω, κύριε Τριανταφυλόπουλε, το παίρνω εγώ για την καρδιά μου, κοστίζει 34 ευρώ στην Ελλάδα και κοστίζει 45 στην Αυστρία. Όχι, κάνετε λάθος. Στη Γερμανία κοστίζει 12 ευρώ το πλαβίξ που παίρνετε εσείς. Λοιπόν, μην φέρνετε λοιπόν τέτοια παραδείγματα. Κύριε Πρόεδρε του Νοσοκομείου, δεν τα ξέρετε καλά τα πράγματα. Μην τα φέρνετε. Να πηγαίνετε να παραγγέλνετε από τη Γερμανία, θα κάνετε και ένα ταξίδι, θα σας κοστίζει λιγότερο.
Το Plavix. Λοιπόν, δεν είναι δυνατόν. Δεν είναι δυνατόν. Δεν είναι δυνατόν. Για γενώσιμα μιλάμε. Εγώ δεν συμμετείχα. Σας είπα για το πρωτότυπο. Σας λέω, εάν εφαρμοζόταν ο νόμος που έχει ψηφιστεί, θα κερδίζαμε τεράστια ποσά. Δεν θα χρειαζόντουσαν να το τεθούν τέτοια θέματα. Μα, κύριε Τρενταφυλόπουλε, εκεί είναι το πρόβλημα. Γιατί και εγώ ξέρω ότι έχει ψηφιστεί αυτός ο νόμος. Και γι' αυτό μου έκανε εντύπωση πώς ακούγονται τέτοια νούμερα. Πώς πάμε στο 65 και όχι στο μέσο όρο των τριών φθηνότερων τιμών της Ευρώπης. Και μάλιστα... Όπως πάλι είναι ψηφισμένο ότι το πρωτότυπο παίρνει το μέσο όρο των τριών φθηνότερων αντίστοιχων πρωτοτύπων σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωραία, αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει... Και μετά το γενώσιμο... Γιατρέ. Και το γενώσιμο παίρνει το 40% αυτής της τιμής που περιέγραψα του πρωτοτύπου. Ωραία. Εάν ισχύουν αυτά που λέει ο κύριος καθηγητής, σημαίνει ότι πράγματι δεν τηρούνται οι νόμοι. Μας, αυτό είναι και εδώ υπάρχει πρόβλημα. Αυτό είναι γεγονός. Μου επιτρέπετε. Ένα λεπτό να ολοκληρώσω λίγο την κουβέντα. Ακούστε. Συγκρίνουμε συστήματα που είναι τελείως διαφορετικά. Ας τα συστήματα, εδώ είναι θέματα μαθηματικών, δεν είναι θέματα συστημάτων. Αναφέρθηκε σε δύο δραστικές ουσίες που πράγματι... Όχι. Αναφέρεται σε δύο δραστικές ουσίες, οι οποίες πρημοδοτήθηκαν. Μην βιάστε, κύριε Τεταφυλόπουλε. Ένα λεπτό να σας πω. Ο άνθρωπος δεν λέει ότι αναφέρομαι σε δύο δραστικές ουσίες. Τα θηροειδικά φάρμακα, λοιπόν, σας λέω στην Ελλάδα, τα θηροειδικά φάρμακα που κυκλοφορούν, κάνουν 7 φορές φθηνότερα από ό,τι κάνουν στην Γερμανία, από ό,τι κάνουν στην Ιταλία, από ό,τι κάνουν σε οποιαδήποτε χώρα της Ευρώπης. Κάνετε λάθος πάλι. Όχι. Για πείτε μου, κύριε καθηγητά, σας ακούμε σε βασμό. Αφήστε το γεγονός. Τα 4, πόσο κάνει στην Ελλάδα και πόσο κάνει στην Ιταλία και στην Γαλλία, πέστε μας. Να σας πω πόσο κάνει στον Αμερίδη. Λοιπόν, θα φωνάζετε όσο θέλετε, αλλά άμα βγάλετε άχνα την ώρα που απαντάει ο άνθρωπος απέναντι, θα γίνουμε μαλλιά κουβάρια. Ένα λεπτό. Να σας απαντήσει, κύριε Σπανιδέα. Δεν θέλω να παρέμβει κανένας άλλος. Ορίστε, κύριε Σπανιδέα. Να μην μείνω στο γεγονός το τι προβλήματα είχαν δημιουργηθεί με τη βιοϊσοδυναμία του φαρμάκου αυτού του οποίου αναφέρατε. Αλλά αντίστοιχο φάρμακο που εισάγεται από το εξωτερικό και πωλείται ελεύθερα στην Ελλάδα έχει περίπου τις ίδιες τιμές με αυτό που αναφέρατε. Αν θέλετε, μπορώ να σας πω και το εμπορικό όνομα. Βεβαίω να το πείτε. Είναι το Euthyrox. Το οποίο έτσι. Που πόσο, κύριε καθηγητά. Τώρα σας πω ότι είναι πάνω κάτω στις ίδιες τιμές. Επομένως και οι ελληνικές φαρμακομηχανίες σήμερα, οι οποίες σας λέω εγώ ευθέως, ότι πολλές φορές επιδοτήθηκαν από το ελληνικό κράτος για να βγάζουν ουσιοδός όμοια φάρμακα, επιδοτήθηκαν και σήμερα κάνουν εξαγωγές σε 80 χώρες σε όλο τον κόσμο. Πουλάνε ακριβότερα. Τι ακριβώς συμβαίνει, για να το καταλάβουμε. Στο εξωτερικό. Έχονται δύο δραστικές ουσίες. Να τελειώσω. Αυτή τη στιγμή ο καθηγητής. Μα πάει να σας απαντήσει για τον αφήνει. Στο εξωτερικό σας λέει πουλάνε φθηνά και εδώ πουλάνε ακριβά. Πώς ελάτε τώρα. Λοιπόν. Το κόλπο αυτό είναι. Εξαγωγές. De facto. Είναι Τριανταφυλόπουλο, πώς κάνουν εξαγωγές. Με φθηνότατες τιμές. Με φθηνότερες από την Ελλάδα. Από την Ελλάδα παίρνουν τιμή αναφορά. Πολύ φθηνότερες. Γιατί έχει ένα δίκιο. Από την Ελλάδα παίρνει τιμή αναφορά, σας λέω. Ένα λεπτό. Γιατί πρώτα-πρώτα να σας δηλώσω ότι έχω υπηρετήσει το φάρμακο από όλες τις πλευρές. Δηλαδή και σαν ενεργός γιατρός συνταγογραφώ. Σέβομαι την πορεία σας, και σαν σε ερευνητικά προγράμματα ανακάλυψης και ανάπτυξης φαρμάκων έχω δουλέψει σε ξένες χώρες. Αλλά και έχω διατελέσει σύμβουλος φαρμακευτικών εταιριών στην Ελλάδα. Mm-hmm. Λοιπόν, ξέρω το φάρμακο από όλες τις πλευρές του. Στην Ελλάδα, οι εξαγωγές των ελληνικών φαρμάκων στο εξωτερικό γίνονται με υποπολαπλάσιες τιμές από ό,τι πουλώνται στην Ελλάδα. Και αν θέλετε, μπορώ να σας φέρω παραδείγματα. Ωραία. Εγώ απαντώ. Είναι θέμα των φαρμακοβιομηχανιών των ελληνικών ή της πολιτικής φαρμάκου που κάνει η κυβέρνηση. Της πολιτικής φαρμάκου. Μια τελευταία κουβέντα και θα ξαναμιλήσω στο θέμα αυτό. Προσέξτε, το ζήτημα της υπεράσπισης, γιατί είναι και συζήτηση και στη Βουλή, της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας, και σας τα λέει ένας, ο οποίος δεν μπορεί να χαρακτηριστεί υπερασπιστής βιομηχάνων και δεν ξέρω τι άλλο, είναι ζωτικής σημασίας. Ξέρετε γιατί. Γιατί. Διότι το ζήτημα της αυτάρκειας, προσέξτε, το ζήτημα της αυτάρκειας είναι σημαντικό ζήτημα. Και όταν μάλιστα έχεις και μια βιομηχανία μέσα σε αυτή την κρίση την τρομερή,
που έχει και δυνατότητες και σοβαρή, να κάνει. Και σοβαρή. Έτσι, φαντάζομαι ότι το δέξετε, κύριε καθηγητά, ότι είναι σοβαρή και ότι είναι σεβαστή σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες του εξωτερικού. Σεβαστά είναι ένα λεπτό. Με τη μόνη διαφορά ότι η χώρα στην κατάσταση που βρίσκεται δεν μπορεί και δεν επιτρέπεται να πληρώνει περισσότερο. Ναι, καταλαβαίνω το Μάκη σε ένα γιατί δεν τα έχει τα λεφτά, δηλαδή γιατί να λέμε τώρα. Όχι σε αυτή τη στιγμή. Ούτε εξάλλου αυτό το σπορ, τώρα εδώ. Εξάλλου αυτό το σπορ των υπερτιμολογήσεων στην Ελλάδα είναι αυτό που μας έχει φέρει εδώ. Μπράβο. Χρόνια τώρα εμείς τουλάχιστον το οι τελικό αποτέλεσμα γιατί, αυτής της κατάστασης οριόμαστε εναντίον των υπερτιμολογήσεων και ότι και έχει κάνει εκπομπές πολλές και ο κ. Τριανταφυλόπουλος για αυτά τα ζητήματα. Άλλο αν καμιά φορά εστίαζε σε λιγότερο επιζήμια ζητήματα για την εθνική οικονομία τουλάχιστον όπως τα φακελάκια των γιατρών που έπρεπε, που γινόμασταν, που έπρεπε να εστιάζει αλλά αυτό το περιβόητο παρατηρητήριο τιμών για να καταλαβαίνει και ο κόσμος μας ακούει αυτό το περιβόητο παρατηρητήριο τιμών τελικά τιμών. Ο Έλληνας πολίτης σήμερα πληρώνει και το πρωτότυπο, αλλά και το γενικό. Να βοηθήσω μόνο σε ένα σημείο. Περισσότερο από ό,τι το πλήρωνε. Σαφώς, γιατί έχει πάρει το πρωτότυπο μεγαλύτερη τιμή. Και γι' αυτό πήρε και το γενικό. Εγώ ένα θα σας πω, επειδή έχω προσωπική άποψη. Έχω φτιάξει, είχα φτιάξει στο παρελθόν μια ελληνική βιομηχανία που λεγόταν Ελβιονή. Η Ελβιονή λοιπόν έφτιαχνε ελληνικές σύριγγες μια χρήση. Η επίθεση που δέχτηκε η Ελβιονή, που ήταν στρατηγική σημασία, την έκανε προβληματική. Απορροφήθηκε, έκλεισε, διαλύθηκε. Η σύριγγα, μια ενδεικτική, η δυομισάρα από ένα δεκάρικο κοστίζει ένα ευρώ. Δηλαδή η τιμή εκατονταπλασιάστηκε, εικοσαπλασιάστηκε. Οι ελληνικές βιομηχανίες θεωρώ ότι πρέπει να τύχουν μιας προστασίας. Γιατί είναι θέμα απόλυτα στρατηγική βάση. Το τελευταίο διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως μετά. Εγώ θα σας πω όχι πόσο κερδίζουν ευρωφάρμακα, αλλά από τον καφέ. Και δεν θα το πιστεύετε. Δεν θα το πιστεύετε πόσο κερδίζει. Στο 1 ευρώ αυτό που σας πουλάει τον καφέ, γιατί τον πληρώνετε 3, 4, αν πάτε στο Σύνταγμα 5. Περιμένετε. Όταν άρχισα τις έρευνες και τις εκπομπές για τα φακελάκια των γιατρών, ήμουν πιτσιρικάς, είχα μαύρα μαλλιά, δεν φορούσα γυαλιά πρεσβειοποίησης. Ναι, δεν είχα γκρίζους κροτάφους. Εννοείται. Πέρασαν τόσα χρόνια, δεν άλλαξε τίποτα, γι' αυτό και ο Γάλλος φιλόσοφος, όπως είπατε κύριε καθηγητά, το μόνο που μπορείς να αλλάξεις είναι τον εαυτό σου. Κανέναν άλλον, αν κατορθώσεις να τον αλλάξεις κι αυτόν. Λοιπόν, τα αναλώσιμα λέγαμε τότε, ήταν το μεγάλο σκάνδαλο. Βεβαίως, εμείς απευθυνθήκαμε, ή αν θέλετε, κατευθυνθήκαμε στα φακελάκια των γιατρών για να χτυπήσουμε τότε τους μεγαλογιατρούς, οι οποίοι, και όχι τους ανέμακτους γιατρούς, αν θυμάστε πολύ καλά, οι οποίοι βεβαίως αλώνιζαν τότε με την προστασία της εξουσίας και της κάθε κυβέρνησης. Έλεγα νωρίτερα, γιατί αυτή η υπόθεση για τα φάρμακα πονάει πολύ, κάθε κουβέντα περί προστασίας των φαρμακοβιομηχάνων είναι τουλάχιστον πρόστιχη, κατά τη γνώμη μου. Γνωρίζετε τι γινόταν με τις φαρμακοβιομηχανίες, γνωρίζετε τι γινόταν με τα group therapy των γιατρών που τους κουβαλούσαν στις Ταϊλάνδες, στις Ινδονησίες, τα δώρα που τους έκαναν, την διατεταγμένη συνταγογραφία, αυτή την αθλειότητα για την... Αυτή δεν ήταν οι ελληνικές φαρμακοβιομηχανίες. Όλες. Εγώ δεν είπα για τις ελληνικές, είπα για τις φαρμακοβιομηχανίες. Λοιπόν, και πολύ θα μου άρεσε η φαρμακοβιομηχανία στον τόπο μου, η ελληνική, όχι μόνο να πάει καλά, να πάει πάρα πολύ καλά, να κάνει και εξαγωγές, αλλά κυρίως να προστατεύει τον Έλληνα πολίτη. Δεν είναι δυνατόν εγώ να πληρώνω φάρμακα πάνω από τη Σουηδία. Αυτά όμως γίνονται, κύριε, η Ιταλία στη δεκαετία του 70 για να προστατεύσει το λαό της και τους φοιτητές της και την
στις κοινωνικές ομάδες έβγαλε ένα νόμο, τον ΕΚΟ κάνωνε και έλεγε εμείς θα καθορίσουμε τις τιμές ενοικίων των διαμερισμάτων. Και άνθρωποι οι οποίοι πλήρωναν ξαφνικά, ξέρω εγώ, 1.500 ευρώ ενοίκιο, βρέθηκαν να πληρώνουν 300. Και άλλοι οι οποίοι επιτίδη τα είχαν καταφέρει, γιατί τα είχαν καλά με το κράτησε, παπάτο. Δεν μου λες πόσο κράτησε η ουτοπία. Κράτησε πάρα πολύ. Πέρασε, υπερεύει τα 15 χρόνια και βρήκαν οι άνθρωποι την υγεία τους. Διότι είχαν, δηλαδή ο άλλος άμα δεν αυτό έχει αλήθεια, να ταΐσει το παιδί του. Καλά και ο Καραμαλής το έκανε στην Ελλάδα. Οι Ιταλοί κύριοι στην Πολώνια, σε αυτή την κόκκινη πόλη ήταν... που έλεγαν για τους κομμουνιστές, είπε 6 το πρωί με 8 δεν θα πληρώνουν εισιτήριο οι εργαζόμενοι. Και την ώρα που σχολάνε. Και ο Καραμαλής είχε κάνει αυτό εδώ. Ναι. Δύο ρίτσες το πρωί και δύο ρίτσες το μεσημέρι. Και ο Καραμαλής το άλλο με τα ενίκια. Το άντεξε και αυτό η κοινωνία. Μόνη της βάζει κανόνες. Όταν λοιπόν οι άλλοι έχουν και το δωρεάν, εσύ δεν μπορείς να καθορίσεις χαμηλή τιμή. Λοιπόν, ακούστε κάτι. Πάντως το ερώτημα το βασικό. Όχι, ένα λεπτό. Μιλούσα με έμπορο ο οποίος φέρνει τους καφέδες. Στο ένα ευρώ, ο καλύτερος και ακριβότερος καφές που υπάρχει, το κέρδος στο 1 ευρώ όταν τον πίνετε τον καφέ είναι 1000%. Γιατί τον αγοράζει 10 λεπτά. Στα 2 ευρώ είναι 2000%. Στα 3 ευρώ που τον πίνετε όλοι είναι 3000%. Και στο Σύνταγμα που πήγα εγώ προχθές με τη γυναίκα μου τις μέρες Χριστουγέννου να ψωνίσουμε, ήπια με έναν χυμό και έναν καφέ, ο καφές είχε 5. Πέντε ή 7, δεν είναι και εδώ. Μέσα όμως στον καφέ πληρώνεις και το ενίκιο, πληρώνεις και τα σπάτσι, πληρώνεις και τα δημοτικά. Οι άλλοι δεν πληρώνουν στη Γαλλία. Μη συγχωρείτε. Ακριβώς εκεί είναι το θέμα. Ότι γιατί στον πύργο μπορεί, του Άιφελ, κάτω στη Σαν-Ζελιζέ, ο καφές έχει 80 λεπτά, και, 1 ευρώ και στην Ιταλία, στη μαμά του Εσπρέσο, στην καλύτερη γειτονιά της Ρώμης ή της Φλωρεντίας, το πληρώνει 80 και 90 λεπτά. Έχουμε τρελαθεί. Το βασικό πάντω ερώτημα για να είναι. Να δικαιολογήσει ο άλλο τον νίκη του, θα σου δίνει το. Εάν πα στην Ιταλία και πει 3 ευρώ ο καφέ, έχει φάει ξύλο. Το βασικό πάντω ερώτημα δεν να το κάνει και με το κοινωνία. Καφέ και με το φάρμακο είναι γιατί. Λοιπόν, δεν... Εγώ σα λέω για τον καφέ. Ο καφέ βάλουνε... ο καφές είναι μια απόλαυση. Εάν λοιπόν, το φάρμακο είναι μια ανάγκη όμω. Είναι το ίδιο. Επιλεκτικά παίρνει το φάρμακο. Δηλαδή, πάντως το βασικό ερώτημα το που αφορά και τον καφέ και το φάρμακο είναι γιατί δεν μπορεί η ελληνική φαρμακοβιομηχανία να παράγει ένα αξιόπιστο και εξίσου φτηνό γενώσιμο όπως μπορεί να γιατί, παράγει μια αντίστοιχη ευρωπαϊκή αγαπητέ, κύριε, φαρμακοβιομηχανία. Δεν τη συγκρίνω. Μπορεί να παράγει φτηνότερο και πρέπει, εδώ είναι η πολιτική ηγεσία. Μπορεί να παράγει, κύριε Τεδοφιλόπουλε. Το ζήτημα είναι μέχρι τώρα. Εμποδίζονταν στο αγαπητέ τα φάρμακα. Αγαπητέ κύριε συνάδελφε, σας λέω... κύριε υποψήφιε δήμαρχε, ένα σοβαρό κράτος βάζει κανόνες και του λέει: κύριε, εάν μπορείς να μου παρέχεις αυτό το φάρμακο σε αυτή την τιμή, ίδρυσε την φαρμακοβιομηχανία. Εάν δεν μπορείς να ακολουθήσεις αυτή τη λίστα, πάρε δρόμο και πήγαινε στην Τινησία, στη Γαλλία, στο Ακαπούλκο, αλλά όχι στην Ελλάδα. Έτσι δεν γίνεται παντού. Ο καθένας πάει και ιδρύει ό,τι θέλει. Ό,τι η εταιρεία θέλει και μάλιστα μια εταιρεία που αφορά στη δημόσια υγεία. Εντάξει, οι παλιότερες πάντως φαρμακοβιομηχανίες είναι οι περισσότερες πάνω από 30 χρόνια. Οι περισσότερες, το 70-80% των ελληνικών φαρμακοβιομηχανιών λειτουργούν εδώ και 30 χρόνια. Δεν έχω χρόνο γιατί θέλω να δώσω στην μητέρα που μου ζήτησε 3 λεπτά και δεν τη τα έδωσα νωρίτερα και επειδή δεν ξεχνάω. Ας πω πάντως στο Σύνταγμα το ενίκιο είναι 45.000, εκεί που είπατε 5 ευρώ, 45. Πηγαίνετε σαν Ζελιζέ να δείτε πόσο κάνει και θα τρομάξετε λοιπόν. Εγώ λέω πόσο είναι το ενίκιο. Όχι, και εκεί καφετζής είναι. Δεν υπερασπίζομαι. Και εκεί είναι καφετζής. Λέω... Μα και εκεί είναι καφετζής. Εκείνος δεν είναι καφετζής. Στην τρέβηση, η πιο ακριβή αυτή, παίρνει στον καφέ 1 ευρώ. Ένα ευρώ. Και 80 λεπτά και 90. Ένα λεπτό. Στη... Μετά την κυρία, δεν έχω αντίσταση. Γιατρέ, δεν έχω περιθώρια χρονικά, δεν έχω. Πρέπει να παραδώσω. Σας ακούω. Αυτό που θα ήθελα να πω και δεν είπαμε είναι ότι 11 του μήνα το Σάββατο ανακρίθηκε ο γιος μου. Υπήρχε μια δικογραφία 15.000 σελίδες όπου δεν αναφερόταν πουθενά το όνομά του. Υπήρχαν εκατοντάδες βίντεο όπου δεν υπήρχε πουθενά ο Παναγιώτης Ηλιόπουλος, γιατί πλέον μπορώ να μιλάω μόνο για το γιο μου. Η ανάκριση διήρκησε 5 ώρες. Όταν περιμέναμε μαζί την απόφαση
της ανακρίτριας και του εισαγγελέως, τον ρώτησα, λέω, σου έγιναν ερωτήσεις, για να μάθω το εξής, ότι δεν του ετέθη καμία ερώτηση και όταν στο τέλος του πεντάωρου, που ήταν σαν παιδική χαρά, εν πάση περιπτώσει, αφού δεν ετέθησαν ερωτήσεις επί του βαραίως κατηγορητηρίου, όπου έλεγε το μέρες πριν, ότι αναβάλαμε την ανάκριση, διότι βρήκαμε πλέον κατηγορητήριο φωτιά που καίει, που θυματάει. Δεν του ετέθη κανένα ερώτημα επί τον κατηγορό και στο τέλος ρωτάει την ανακρίτρια, την κυρία Κλάπα, και της λέει, δεν θα με ρωτήσετε γιατί, για αυτά που μου λέτε ότι κατηγορούμε. Με ένα ειρωνικό ύφος, γιατί αυτά τα λέγαμε, φτάνει και μόνο το ότι είστε βουλευτής της Χρυσής Αυγής. Μετά μου είπε ότι ο δικηγόρος και ο δικηγόρος του, ο δικηγόρος μας και ο... πέντε ώρες στην ανάκριση, τι κουβεντιάζαν και δεν τον ρώτησαν. Γιατί το είπε αυτό ο Μιχαλολιάκος, άκουσε αυτή την ομιλία του. Εντάξει, γιατί αυτό το είπε αυτός ο Μιχαλολιάκος, γιατί ναι. Το άλλο, για δικές του πράξεις, ούτε στις 15 σελίδες της δικογραφίας αναφέρονταν, ούτε του ετέθη ούτε ένα ερώτημα. Τους παίρνει δικηγόρο και Ηλιόπουλο ο εισαγγελέας παράμερα. Θέτει το ερώτημα. Κλείνουμε ο δικηγόρος... Κλείνουμε τώρα, σηχάστε από πάνω μου, φωνάζω στο αυτοί. Θέτει ο δικηγόρος το ερώτημα στον εισαγγελέα. Του λέει, πείτε μας, γιατί κατηγορούμεθα, γιατί δεν ερωτηθήμεν για κάτι. Λέει, θα υπάρχει, λέει, κάποιος μάρτυρας. Ήταν παρόν ο εισαγγελέας και τις 5 ώρες. Από τις ερωτήσεις δεν μπόρεσε να καταλάβει. Έγινε κατανοητό, κατάλαβα τι θέλει να πει. Και από εκεί το ίδιο. Όταν βγήκε έξω και περίμενε, δεν περίμενε το αποτέλεσμα. Αυτό το οποίο, ο κύριος εισαγγελέας λέει ότι αφού ακούσαμε το κατηγορητήριο, προσωρινή κράτηση προς πρόληψη τελέσεως εκ μέρους του νέων αξιόπινων πράξεων. Ποιες είναι οι προηγούμενες για να μην τελέσει τις επόμενες. Και η κυρία Κλάπα, Σάββατο είναι η ανάκριση, μήπως θέλετε να δείτε λίγο τι ημερομηνία έχει βγάλει την απόφαση. 9 πρώτου η κυρία Κλάπα έχει δώσει τη γραμματέα της, έχει γραφεί η απόφαση, δηλαδή συνεδρίαζαν και αποφάσιζαν για μας χωρίς εμάς. Το Σάββατο πήγε η κυρία Κλάπα και έκανε τι. Έκανε ανάκριση τελικά εκεί πέρα η κυρία Κλάπα. Όταν ήδη την απόφαση την είχε υπογράψει από 9 πρώτο από την Πέμπτη. Ποιοι επέβαλαν αυτές τις αποφάσεις. Αυτό το χαρτί έχει ενδιαφέρον, το δούμε για να το δημοσιεύσουμε. Σας ευχαριστώ όλους. Παρακαλώ. Για την παρουσία σας. Παραδίδω μικρόφωνο. Γιατρέ, αν θες μία φράση στα δευτερόλεπτο, γιατί πρέπει να κλείσω. Θέλω να πω μια κουβέντα. Δεν μίλησα εγώ καθόλου. Χάνεις χρόνο, γρήγορα. Θέλω να πω ότι την ίδια στιγμή, γιατί πιστεύω ότι ζούμε τις τελευταίες μέρες της πομπίας. Εγώ πιστεύω ότι οι αλλαγές θα είναι κατακλυσμίες και σύντομα. Πιστεύω ότι την ίδια στιγμή που έχουμε 3 εκατομμύρια ανασφάλιστους και μπορούν να σας διαβεβαιώσουν οι γιατροί, 2 εκατομμύρια ανέργους, 3,5 εκατομμύρια που δεν πληρώνουν τους φόρους τους, 400.000 ανθρώπους που κλείσανε τα μαγαζιά τους, 400.000 που δεν έχουν ρεύμα και πάνω απ' όλα την ίδια στιγμή που συμβαίνουν όλα αυτά. Εγώ δεν βάζω τις αυτοκτονίες, κύριε Τσαγκάρη. Και θέλω να δανειστώ και μάλιστα μια κουβέντα του φίλου μου του Τσαγκάρη. 15 παράνομες αποκλειστικές. Τι θέλω να πω, την ίδια στιγμή που γίνονται αυτά, κύριε Τριανταφυλόπουλε, βλέπουμε ότι στη λίστα Λαγκάρτ, που είναι το μισό πολιτικό σύστημα, να μην πω ονόματα, την ίδια στιγμή 22 εκατομμύρια που έχουν βγει με εμβάσματα, δεν φορολογούνται, πολλοί λένε ότι υπάρχει παρανομία, την ίδια στιγμή που σε 2 offshore μόνο. Βρήκαμε κάπου 20-30 εκατομμύρια και δεν ελέγχεται κανένας, για να μην πω άλλα, την ίδια στιγμή που βλέπουμε ότι γίνονται ατασταλίες και στον Αστέρα της Βουλιαγμένης, την ίδια στιγμή, τώρα, χτεσινές, δεν έχουμε καταπιεί ακόμα πώς δόθηκε η Αγροτική Τράπεζα, δεν έχουμε καταπιεί ακόμα πώς δόθηκε ο ΠΑΠ, αυτή τη στιγμή 6 εκατομμύρια Έλληνες είναι γονατιστοί, γιατί για μένα είναι η ουσία, κύριε Τριανταφυλόπουλε. Καλημέρα σε όλους. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας και μεγάλη καλημέρα σε εσάς, γιατί τέτοια ώρα καλημέρα λέμε, μετά τις 2 που είχατε όρεξη να μας παρακολουθήσετε. Γεια σας και χαρά σας. Τη Δευτέρα θα είμαστε πάλι μαζί. Oh!